Base Cafe Club, στο κέντρο της πόλης. Βάλτε πλώρη για Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Ionian Ferries. Πλώρη για το όνειρο. Πλώρη για Ιόνιο. Θέλετε να αφήσετε το αποτύπωμά σας? Προωθήστε το λογότυπο της επιχείρησής σας σε μια σειρά από επιχειρηματικά δώρα. Μεγάλη γκάμα από ενδύματα και αξεσουάρ εργασίας, αθλητικές και ιατρικές στολές. Στο αποτύπωμα εκτυπώνεται άμεσα ακόμα και ένα είδος. Για δώρο ή προσωπική χρήση, με μόνο όριο τη δική σας φαντασία. Αποτύπωμα. Γιατί μιλάμε την ίδια γλώσσα. Ωραία, θα το πω άλλη μια φορά για να το πιστέψετε. Μόνο στην Nova θα δείτε τις καλύτερες ταινίες από τα μεγαλύτερα στούντιο του Hollywood σε πρώτη προβολή. Νέες, εκπληκτικές, αλλά και αγαπημένες σειρές. Τα περισσότερα και τα καλύτερα ντοκιμαντέρ. Και φανταστικά παιδικά. Αυτά και ακόμα περισσότερα μόνο με 29,90 το μήνα. Τώρα όλοι θα βλέπουν πολύ Nova με μια προσφορά που θα κρατήσει πολύ λίγο στα καταστήματα Fortnet. Οπτικά Κορονιός. Η μεγαλύτερη συλλογή σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Κάθε όροφος και μια υπηρεσία. Πωλήσεις, επισκευές, λύσεις για τα μάτια σας μόνο. Οπτικά Κορονιός. Με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και συνεργασία με τους μεγαλύτερους οίκους. Και αν ο ήλιος καίει, τότε οκ. Ελευθερίου Βενιζέλου 8, δίπλα στην Αγροτική Τράπεζα. Οκ. Για τις πιο γλυκές στιγμές της ζωής σας, επισκεφτείτε το ζαχαροπλαστείο Ίδιον στο Μουζάκι Ζακύνθου. Γευτείτε τις πάστες, τα σιροπιαστά, αλλά και τα παγωτά παραγωγής του ζαχαροπλαστείου, φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Επίσης, παραγγείλετε την τούρτα γάμου, βαπτίσεως και γενεθλίων. Το ζαχαροπλαστείο Ίδιον έχει λάβει την τιμητική βράβευση για τη δημιουργία της καλύτερης τούρτας κούκκι στην Ελλάδα. Ζαχαροπλαστείο Ίδιον, στο Μουζάκι Ζακύνθου. Αν είναι να τις φας, έλα σε μας! Top Tzande. Φάτες όλες τις τέλειες νοστιμιές και πιες τον καλύτερο καφέ της ημέρας. Top Tzande. Αν είναι να τις φας, έλα σε μας! Νέο Top Tzande στην Καμάρα Γιου Λαζάρου. Μαζί σας όλο το 24ωρο. Τηλέφωνο για delivery 26950-41444. Είναι γευστική πανδεσία με ποιότητα και ουσία. Το στέκι των γεύσεων. Ένα είναι μαγειρίο, όνειρο. Στο στέκι μας απολαύστε τα καλύτερα. Καθημερινά αγνά ολόφρεσκα μαγειρευτά και ζουμερά καλοψημένα ψητά. Χειροποίητες αξίες αναλύονται στο χρόνο. Το στέκι των γεύσεων. Γευστική πανδεσία με φαντασία. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα τρίτο ημίχρονο εδώ μέσα από τη συχνότητα του Ionian Channel και βέβαια διαδικτυακά από το www.ioniantv.gr μπορείτε να μας βλέπετε από όλο τον κόσμο. Να ξεκινήσουμε να πούμε καταρχήν ότι δεν είχαμε αγωνιστική δράση για τον ΑΠΣ Ζάκυνθος το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Είχαμε όμως για την Αγέζη, η οποία ιτήθηκε στην παράταση από την ομάδα του Χαλανδρίου. Μια απρόσμενη ήττα για την ομάδα μας. Πολύ καλή η ομάδα του Χαλανδρίου. Ένα παιχνίδι το οποίο θα έχετε δυνατότητα να το παρακολουθήσετε ολόκληρο την Τετάρτη το βράδυ μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ionian Channel εδώ από την συχνότητά μας. Να πούμε επίσης ότι είχαμε τα μπαράζ ανόδου και παραμονής στην Α κατηγορία και το Σαββατοκύριακο είχαμε τη διεξαγωγή της προτελευταίας αγωνιστικής στην Β' κατηγορία με πάρα πολύ ενδιαφέρον και εδώ θα τα πούμε στη συνέχεια. Είχαμε μπάσκετ γυναικών, είχαμε βόλεϊ, είχαμε προπαίδες, πάρα πολλά αθλητικά δρόμενα στο νησί μας και όχι μόνο. Πολλές τηλεφωνικές επικοινωνίες και απόψε. Σε λίγο θα έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρώτο σκόρερ της νίκης Βόλου να μιλήσουμε για την Β' Αθηνική, για τη Football League, τον Κώσταντο Φλίγκο, ο οποίος είναι
από την Γαστούνη. Και βέβαια να περάσουμε να δούμε και τους απόψινους καλεσμένους. Πρώτος καλεσμένος απόψε, ο πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Ζακύνθο, κύριος Σάκης Κλάδης, με τον οποίο θα αναλύσουμε τα μπαράζ και θα αναλύσουμε και τη Β' κατηγορία. Καλησπέρα κύριε Κλάδη, καλώς ήρθατε. Να μιλήσουμε και για τη Β' κατηγορία. Τι έχει να γίνει την τελευταία αγωνιστική, γιατί όλα παίζονται εκεί τελικά για τις τρεις ομάδες που θα ανέβουν στην Α' κατηγορία. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον φέτος όπως εξελίχθηκε πρωτάθλημα στη Β'. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο με τον κύριο Κλάδη. Να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας με γάμα εθνική, με μπάσκετ. Να πάμε λοιπόν να δούμε τις κάρτες μας, τι έγινε στην 20η αγωνιστική, όπου διεξήχθη χθες Κυριακή και όπως είπαμε νωρίτερα, η ομάδα μας, η Αγίας, έχασε στην παράταση 67-79, 62-62 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα. Θα δούμε και πλάνα σε λίγο από τον αγώνα αυτό, αλλά και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών στο τέλος. Πάμε λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής. Είχαμε λοιπόν Εθνικός Πειραιός Καλαμάτα 80-69-55, βλέπετε κι εσείς, Ποσειδώνας Κεραυνός Αιγείου 83-85. Γαλάτσι Πόλης Καλλιθέας 72-78, ο Πόλης Καλλιθέας σχεδόν κλείδωσε την άνοδό του στην Β' Εθνική. Αγίες Χαλάνδριο 67-79, στην παράταση 62-62, όπως είπαμε, η κανονική διάρκεια. Αγρίνιο Νίκια Μαρουσίου 91-88 και Ολυμπιονίκης Κρανίδη 55-64. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία. Μετά λοιπόν από 20 αγώνες, στην πρώτη θέση παραμένει ο Πόλης Καλλιθέας με 37, Εθνικός Πειραιός 36, Νίκαια Μαρουσίου 34, Γαλάτσι 33, Αγρίνιο 32, η Αγίες στους 31. Το Χαλάνδρι από εκεί και πέρα είναι στην 7η θέση, έχει 30 βαθμούς και από εκεί και κάτω η Καλαμάτα έχει 29. Το Χαλάνδρι έχει 30, όχι 31, η Καλαμάτα έχει 29, ο Κεραυνός Αιγείου 28, το Κρανίδι 27, ο Ολυμπιονίκης 22 και στην τελευταία θέση της βαθμολογίας ο Ποσειδώνας Λουτρακίου με 20 βαθμούς. Να δούμε και την 21η αγωνιστική, είναι η πρώτη τελευταία του φετινού πρωταθλήματος. Η Καλαμάτα 80 υποδέχεται τον Ποσειδώνα Λουτρακίου, ο Πόλης Καλλιθέας τον Κεραυνό Αιγείου, το Χαλάνδρι τον Εθνικό Πειραιό σε ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι, η Νίκαια Μαρουσίου την Αγίες, το Κρανίδι το Αγρίνιο και το Γαλάτσι υποδέχεται τον Ολυμπιονίκη. Λοιπόν, να πάμε στο χθεσινό παιχνίδι και να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι η ομάδα μας δεν τα πήγε καλά σε αυτό το παιχνίδι, ενώ δεν τα πήγε καλά ιδιαίτερα στην παράταση, ενώ βλέπετε και εσείς τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής. Στην παράταση λοιπόν δεν τα πήγε καλά. Εκεί λες και δεν βγήκε ποτέ, δεν σηκώθηκαν ποτέ οι παίχτες της Αγίας από τον πάγκο. Τελικά έχασαν 67-79, όπως είπαμε, ένα παιχνίδι το οποίο είχε τελειώσει 62-62. Στο τρίτο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι ήταν σαφέστατα καλύτεροι, με δύο ψηλούς κάτω από το καλάθι. Έφεραν συνέχεια την μπάλα κάτω από το καλάθι και κατάφεραν εκεί να πάρουν ένα μικρό προβάδισμα και να τελειώσει, όπως είπαμε, το παιχνίδι με 62-62. Είχαν κερδίσει βολές οι φιλοξενούμενοι, δεν κατάφεραν να πετύχουν καμία. Πήρε το rebound ο Χρήσης, έφυγε στον ευνηδιασμό, εκεί έχασε την μπάλα. Κακή συνεννόηση εκεί με τον Τζινόπλο και έμεινε το 62-62 και από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, δεν κατάφεραν να μπουν ποτέ στο παιχνίδι. Πάμε όμως στο σημείο αυτό να δούμε ένα βίντεο που σας έχουμε ετοιμάσει και όπως σας είπαμε, το παιχνίδι αυτό θα έχετε δυνατότητα να το παρακολουθήσετε σε μαγνητοσκόπηση την Τετάρτη το βράδυ μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Και πάει ο Μιχάλης Ευαγγελίτσης στην γραμμή των βολών. Δύο βολές. Και ακούτε τι γίνεται. Περνάει από το μικρόφωνο μας. Αστοχή στην πρώτη βολή. Και ο κόσμος ξεσηκώνεται στην κερκίδα. Μία βολή ακόμα για τον Ευαγγελίτση. Ο Χρήστης, όπως βλέπετε, σηκώνει τα χέρια. Φωνάξτε, λέει στον κόσμο. Αστοχή και στη δεύτερη. Χρήστης στο rebound. Για να δούμε, 5 δευτερόλεπτα ακόμα, ο Χρήστης παίρνει την ομάδα επάνω του. Κερδίζουν οι παίχτες του Χαλανδρίου και βγαίνουν στην κόντρα και πάει στην παράταση το παιχνίδι. Δραματικό, απίστευτο φινάλε, 62 όλα, πάμε στην παράταση. Ευστοχή και στη δεύτερη, 62-64. Ευτυχώς που δεν ευστόχησε στην κανονική περίοδο ο Ευαγγελίτσης και ευστοχή τώρα. Κοτσέτας. Βγάζει έξω για τον Μπονίκο. Μπονίκο στον πάσιμο, βγάζει και αυτός για τον Ζάγκλα. Ζάγκλας πιο έξω. Κοτσέτας.
Λάθος του Κοτσέτα. Κλέβουν οι φιλοξενούμενοι με τον Κωνσταντώνη που δίνει για τον Μπάρτζο. Αυτός αφήνει με λέει από την μπάλα στο καλάθι. Τσινόπουλος βγάζει έξω. Κοτσέτα σου τριών πόντων, άστοχο, σίδερο. Παίρνουν οι φιλοξενούμενοι και κρατάει ο Βαγγελίτσης. Από τον Κωνσταντώνη και αυτός για τον Μωραΐτη. Γιαννάκης. Κωνσταντώνης. 3 λεπτά ακόμα και 40 δευτερόλεπτα. 62-66 μπροστά το Χαλάνδρι. Και μπάσιμο το Βαγγελίτση. Αφήνει πολύ ωραία το καλάθι στον πιο κοντό του Μπονίκο. Τζινόπουλος. Δεν βρίσκει λύση στην επίθεση η Άγιες. Τζινόπουλος σου τριών πόντων. Άστοχο, σίδερο. Τρέχει ο Ζάγκρας και κερδίζει. Απίστευτο. Τώρα χρειάζεται η ομάδα βοήθεια. Κωνσταντώνης. Μωραΐτης και πάλι Κωνσταντώνης. Βήματα πρέπει να κάνει ο Γιαννάκης εκεί. Σουτ, 2 πόντων, εύστοχο. 2-26 πριν από το τέλος. 62-73. Δεν έχει πετύχει ακόμα καλάθι. Κοτσέτας. Νέο λάθος. Νέο λάθος. Ευαγγελίτσης θα αφήσει έτσι απλά την μπάλα στο καλάθι. Μπονίκος ευστοχή στην πρώτη. 63-75. Είναι οι δύο πρώτοι πόντοι στην παράταση για την Ζάκυνθο. Πιέζει σε όλο το γήπεδο η Ζάκυνθος. Μωραΐτης, Μπάρτζος. Τον κλείνει ο Χαϊκάλης εκεί. Κωνσταντώνης, Βαγγελίτσης, με το τέλος της επίθεσης θα πετύχει το καλάθι. 64-77. Κοτσέτας. Σουτ 2 ποντών, πατάει γραμμή ο Χρήστος. Δεν μπαίνει μπάλα, προσπαθεί. Ο Μπονίκος δεν θα τα καταφέρει, ο Βαγγελίτσης θα πάρει το rebound. Συνέχεια, Τσιρόνης, τελευταία δευτερόλεπτα. Απλά να κυλήσει ο χρόνος, τελικό αποτέλεσμα. 67-79 στον πιστό της Παναγούλας. Τελειώνει το παιχνίδι 67-79. Δίκαιη νίκη του Χαλανδρίου. Έτσι όπως ήρθε, κυρίες και κύριοι. Όπως είδατε λοιπόν, μόλις τελείωσε το παιχνίδι, οι φιλάθλοι σηκώθηκαν. Οι 350 περίπου φίλοι της Αγίας σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν την ομάδα μας. Να πάμε τώρα όμως να δούμε τι δήλωσαν οι πρωταγωνιστές. Δεν έχουμε δηλώσεις από την ομάδα της Αγίας, γιατί όλοι οι παίκτες και ο προπονητής και το προπονητικό team πήγαν κατευθείαν στα αποδυτήρια. Θα δούμε μόνο δηλώσεις από τους φιλοξενούμενους. Πάμε να τις δούμε και πριν περάσουμε να τις δούμε, να σας πω, να διορθώσω, γιατί με ενημέρωσαν οι συνάδελφοι την ώρα που έπαιζε το βίντεο. Τον αγώνα θα τον δείτε την Τετάρτη το μεσημέρι στις 4 και όχι στις 10, όπως είπα μετά το κεντρικό δελτίο. 4 ώρα λοιπόν το μεσημέρι της Τετάρτης, μαγνητοσκοπημένος ο αγώνας της Αγίας με το Χαλάνδρι. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή της ομάδας του Χαλανδρίου, τον κύριο Αργύρη Καρούτζο. Κύριε Καρούτζο, πολύ μεγάλη νίκη για την ομάδα σας. Μετά το 62-62, η Αγίας έδειξε ότι δεν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στην παράταση και καταφέρατε να πάρετε μια πολύ μεγάλη νίκη, που, η οποία τι σημαίνει για σας καταρχήν? Για μας σημαίνει ότι κάναμε ένα βήμα ακόμα για την παραμονή μας. Είμαστε πολύ σοβαροί, παίξαμε πειθαρχημένα. Ξέραμε ότι είχαμε να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία ουσιαστικά μαθηματικά έχει σωθεί. Αλλά στο σημερινό παιχνίδι κανείς δεν σου χαρίζει τίποτα. Τα παιδιά παίξανε τις αγές με πάθος και το παιχνίδι κρίθηκε σε κάποιες λεπτομέρειες. Πιστεύω ότι ο κόσμος παρακολούθησε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και εύχομαι σε όλη την κατηγορία να παίζετε καθαρό και ωραίο μπάσκετ. Λοιπόν, Δημήτρης Γιαννάκης μαζί μας. Βάρος το όνομα, καταρχήν, έτσι, πολύ μεγάλο βάρος, αλλά μια πολύ μεγάλη νίκη σήμερα, Δημήτρη, κατά της Αγίας, η οποία ήθελε οπωσδήποτε την νίκη, δεν έχει σωθεί η Αγίας ακόμα, μαθηματικά. Πήρατε όμως μια παλικαρίσια νίκη μέσα στο κλειστό της Παναγούλας. Ναι. Έγινε ένα πάρα πολύ δυνατό μάτς. Τα παιδιά το θέλανε πάρα πολύ, αλλά το θέλαμε και εμείς πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε αδικήσει στον εαυτό μας. Και ο coach και η διοίκηση και τα παιδιά έχουμε προσπαθήσει πολύ φέτος. Κάναμε κάποιες κακές ήττες στον πόντο και αυτό μας έχει στοιχήσει λίγο στην βαθμολογία. Παρ' όλα αυτά, παραμένουμε ομάδα. Είμαστε όλοι μαζί. Πολλά ευχαριστώ στους συμπαίκτες και στους προπονητές
Και αυτό ισχύει για όλα τα παιδιά. Είμαστε ενωμένοι. Κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια εδώ πέρα. Κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια από το σύλλογο. Και πολλά συγχαρητήρια και τα παιδιά της Αιγής, γιατί το μάτς ήταν πάρα πολύ δυνατό. Κρίθηκε σε κάποια σουτ, σε κάποιες φάσεις. Και ίσως να το θέλαμε λίγο παραπάνω. Δεν λέω το θέλαμε σίγουρα, γιατί και τα παιδιά το θέλαν πολύ. Αλλά το μάτς ήταν πάρα πολύ δυνατό. Και πραγματικά συγχαρητήρια. Εντάξει, υπήρξε λίγο ένταση, είναι λογικό. Πάνω στον αγώνα και στους σφιγμούς να ανεβάζουμε, εντάξει, συμβαίνουνε. Αλλά παρόλα αυτά παραμένουμε συνάδελφοι, παραμένουμε παίχτες και δεν κρατάει κανένας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με κανένα. Δημήτρη, 40 λεπτά το παιχνίδι παίχτηκε πόντο-πόντο. Ναι. Όμως, στα τελευταία 5 λεπτά της παράτασης, πήρατε μια άνετη νίκη. Ναι. Πού το οφείλεις? Η αλήθεια είναι ότι είχαμε κερδίσει κάποια φάουλ κάτω από το καλάθι. Τα παιδιά είχαν φορτωθεί και κάποια στιγμή μείνανε χωρίς ψηλούς. Και αυτό τους τύχησε στο τέλος, γιατί βάλαμε κάποια εύκολα καλάθια απ' έξω. Νομίζω ότι κάπως έτσι εξελίχθηκε το παιχνίδι και βάλαμε κάποια εύκολα καλάθια, κλέψαμε κάποιες μπάλες και αυτό στήχησε, πιστεύω, στα παιδιά και πήραν τη διαφορά και έπεσε η ψυχολογία τους. Μείνατε από νωρίς πίσω στο βαθμολογικό πίνακα. Σήμερα μας δείξατε εικόνα ομάδας που αξίζει μια καλύτερη θέση από αυτή που είχατε. Συμφωνώ, αυτό είπα και λίγο νωρίτερα. Είμαστε μαζί, είχαμε κάποιους τραυματισμούς, έχουμε ακόμα, γι' αυτό και σήμερα είχατε δει κάμε τόσα λίγα άτομα. Συμβαίνει. Νομίζω ότι συμβαίνει και στις καλύτερες ομάδες. Κάναμε κάποια κακιά αποτελέσματα λόγω, χάσαμε στον πόντο σε κάποια εκτός έδρας, σε κάποια εντός έδρας και αυτό μας τύχησε στη βαθμολογία και υπήρξε λίγο αναστάτωση. Νομίζω ότι βρήκαμε την ηρεμία μας και πλέον παίζουμε σαν ομάδα και προσπαθούμε για ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Και έχουμε κερδίσει, πιστεύω, και πολύ δυνατές ομάδες και δείχνει ότι έχουμε αξία. Νομίζω ότι σήμερα δείξαμε ότι τα αξίζουμε. Είδαμε λοιπόν και τον Δημήτρη τον Γιαννάκη, τον γιο του Παναγιώτη Γιαννάκη. Ο Δημήτρης, ο οποίος έχει γεννηθεί τον Αύγουστο του 86, ένα χρόνο πριν η εθνική μας ομάδα και με πρωτεργάτη, έναν μάλλον των πρωτεργατών της πολύ μεγάλης επιτυχίας του ελληνικού μπάσκετ, όπου είχαμε πάρει το πανευρωπαϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο μικρός λοιπόν, ο Γιάννης, τότε ήταν μόλις ενός έτους. Λοιπόν, να φύγουμε από το μπάσκετ, να έρθουμε στο ποδόσφαιρο. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Επιτροπής Πρωταθλημάτων της ΕΠΖΑ Κίνθου, τον κύριο Σάκη Κλάδη, διότι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, έχουμε την τιμή και πραγματικά το εννοώ αυτό που λέω, να φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή μας, στο τρίτο ημίχρονο, τον πρόεδρο των Παλεμάχων του ΑΠΣ Ζάκυνθος, τον βλέπετε, τον κύριο Γιάννη Μουζάκη. Κύριε Μουζάκη, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Είναι τιμή μας πραγματικά που σας έχουμε μαζί μας, γιατί είστε ένας αξιόλογος άνθρωπος. Σας έχω γνωρίσει τα 4,5 χρόνια που είμαι εδώ στη Ζάκυνθο και ειλικρινά είστε μέσα στην καρδιά μου. Ειλικρινά το λέω, δεν το λέω επειδή είμαστε δημόσια, σας το έχω πει και κατηδίαν. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εμένα είναι μεγάλη τιμή μου που βρίσκουν κοντά σας. Λοιπόν, κύριε Μουσάκη, απόψε πριν από λίγο, γιατί από εκεί έρχεστε, από το μουσικό σχολείο, είχαμε την Γενική Συνέλευση των Παλεμάχων, η οποία ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, η Πέμπτη ήταν. Δευτέρα. Τη Δευτέρα ήτανε, νομίζω η Πέμπτη Παρασκευή ήταν. Την προηγούμενη, ναι, ναι. Την Πέμπτη Παρασκευή. Την Πέμπτη, ναι. Την Παρασκευή. Λοιπόν, και σήμερα, συνεχίστηκε σήμερα. Και ολοκληρώθηκε σήμερα. Θα μας πείτε λοιπόν τι είχαμε σήμερα και αν βγήκε νέο Δέλτα Σίγμα. Βγήκε, με χαρά το λέω, ότι βγήκε ένα πολύ καλό διοικητικό συμβούλιο. Κάναμε και δύο τροποποιήσεις στο καταστατικό. Από 7 μελές, το κάναμε 9 μελές. Ωραία. Και τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου από 2 χρόνια την κάμαμε 4 χρόνια. Μάλιστα. Έχω την τιμή να ανακοινώσω τα ονόματα, τα οποία, όσο και αν σας φανεί παράξενο αυτό που θα σας πω, όπως έβλεπα τα παιδιά μου και βλέπω τα παιδιά μου, όλα τα παιδιά αυτά, όλα τα βλέπω σαν παιδιά μου, διότι πραγματικά αναστηθήκανε δίπλα μου. Τώρα στις 50 χρόνια που είμαι και με έχουν πραγματικά σαν πατέρα και με χαίρομαι γι' αυτό που είμαι δίπλα τους. Γιατί και εγώ ξανανιώνω μαζί τους. Έρχομαι στα παλιά. Σίγουρα. Προηγουμένως, κύριε Μουσάκη, δεν είπα απερχόμενος πρόεδρος, είπα πρόεδρος, γιατί πιστεύω ότι εσείς θα συνεχίσετε να είστε πρόεδρος. Βέβαια, αυτό θα γίνει μέσα από το νέο συμβούλιο που βγήκε, θα γίνει
σίγουρα θα γίνουν οι εκλογές, οπότε θα βγει ναι, ο νέος πρόεδρος. Αλλά εγώ πιστεύω ότι εσείς θα συνεχίσετε. Με έχουν σκλαβώσει αυτά τα παιδιά, ειλικρινά σας λέω, και δεν ξέρω πώς να τα ευχαριστήσω. Σωστά. Διότι μου δείχνουν αυτή την πατρική αγάπη που μου δείχνουν στο πρόσωπό μου. Και θέλω να τα ευχαριστήσω δημόσια και πάντα τους έχω πει οτιδήποτε εγώ είμαι δίπλα σαν πατέρας. Mm-hmm. Πιστεύω, μου δώσαν από απόψε μου δώσανε τον τίτλο του πρόεδρου. Ωραία, ωραία. Ναι. Και τους ευχαριστώ μέσα δημόσια. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα ονόματα. Είναι ο Τσιόλης ο Διονύσιος. Ωραία. Ο Βούρτσος ο Διονύσιος. Μουζάκης Ιωάννης. Ο Φιωρεντίνος ο Σπύρος. Ο Μουζάκης Διονύσιος. Ο Ζαφύρης ο Μαρίνος. Ο Κοντονής ο Νίκος. Ο Πυλαρινός ο Γεράσιμος και ο Βυθούρκας ο Πολυχρόνιος. Από αυτούς έχουν φύγει κάποιοι, είναι κάποιοι καινούργοι, δεν μπορείτε να μας ενημερώσετε. Σίγουρα είναι δύο νέα μέλη γιατί ήταν 7 μελές και έγινε 9 μελές. Ναι, έχει αποχωρήσει ο Βελιανίτης ο Παναγιώτης. Α, ναι, είναι ο Παναγιώτης. Είναι αναπληρωματικός. Δεν σας άφησα να πείτε και τους. Ναι, συγγνώμη. Ναι. Ολοκληρώστε κύριε Πρόεδρε και θα τα πούμε. Η αναπληρωματική είναι ο Βόσος ο Ανδρέας. Μάλιστα. Ο Μανουμαράς ο Χρήστος και ο Ξένος ο Χαράλαμπρος. Στην Εξελεκτική Επιτροπή ήταν ο Βελιανίτης ο Παναγιώτης, ο Μάργαρης ο Κώστας και ο Χουστάρης ο Κωνσταντίνος. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Βελιανίτης λοιπόν δεν είναι πλέον στο Συμβούλιο, στο 9 μελές και έχουν μπει ποια νέα μελή, κύριε Πρόεδρε. Έχει μπει ο Μαρίνος ο Ζαφύρης. Ο Βυθούρκας ο Πολυχρόνης. Σωστά. Και ο Ζαφύρης ο Μαρίνος, Και ο Ζαφύρης ο Μαρίνος. Ωραία. Να τους πω άλλη μια φορά. Τσιόλης Διονύσιος, Βούρτσης Διονύσιος, Μουζάκης Ιωάννης, Φιωρεντίνος Σπύρος, Μουζάκης Διονύσιος, Ζαφύρης Μαρίνος, Κοντονής Νικόλαος, Πλαρινός Γεράσιμος και Βυθούλκας Διονύσιος είναι τα νέα 9 μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου των Παλεμάχων του Αμπζάκυνθος. Δεν ξέρω, κύριε Κλάδη, αν θέλετε κι εσείς να πείτε δύο λόγια. Ένα σχόλιο, μια και είχαμε εδώ πέρα, να συγχαρούμε τους Παλεμάχους γιατί πραγματικά κάνουν μια αξιόλογη δουλειά. Βγάλει το νησί προς τα έξω, έχουν δώσει σημαντικούς αγώνες. Αυτό εκεί που έχει φοβερό αντίκτυπο, νομίζω, είναι όπως γνωρίζουμε από τις καλύτερες ομάδες παλεμάχων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Τα παιχνίδια που έχουν κάνει. Να τους συγχαρώ και να τους ευχηθώ στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο καλή θητεία και να συνεχίσουν ακόμα έτσι καλύτερα από ό,τι έχουν συνεχίσει. Και στο κύριο Μουζάκη, πραγματικά αξίζει συγχαρητήριο, όπως είπες και στην αρχή, τόσα χρόνια. Είναι νομίζω ο κορμός της ομάδας των Παλεμάχων, γιατί σίγουρα χρειάζεται ένας μεγαλύτερος και με την πείρα και ένα συνθέτη και να προχωρούν τα καθήκοντα που υπάρχουν και αυτό το έχει καταφέρει νομίζω με τον καλύτερο τρόπο. Και πάλι συγχαρητήρια και καλή δουλειά κύριε Μουζέη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε παρένθεση θέλω να πω ότι είμαστε οι μόνοι στην Ελλάδα παλέμαχοι ποδοσφαιριστές που μπήκανε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα και παίξανε με τον Παναθηναϊκό. Και κατά τύχη μας τους κερδίσαμε κιόλας μέσα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Φέραμε 3-4 φορές τον Ολυμπιακό, φέραμε 4-5 φορές τον Παναθηναϊκό, ήρθε ο ΠΑΟΚ από τη Θεσσαλονίκη, ο Άρης από τη Θεσσαλονίκη, το Χαϊδάρι. Κουβεντιάζουμε για μεγάλα νήματα, τα οποία βέβαια μας βοήθησαν και πολλοί ανθρώποι, πάρα πολλοί ανθρώποι και τους ευχαριστούμε δημόσια. Και έχουμε υπόψη μας να τους ανακοινώσουμε όλους δημόσια ποιοι συμπαρασταθήκανε κοντά μας σε αυτές, όλες αυτές τις προσπάθειες. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, να πούμε ότι και μέσα στην χρονιά αυτή, το καλοκαίρι, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε και την Εθνική Παλεμάχων Κύπρου, έτσι. Ναι, έχουμε μια επικοινωνία και έχουμε και έγγραφα και μάλιστα δεν ξέρω, έμεινα κατάπληκτος, έλαβα δύο έγγραφα εγώ προσωπικά, τα οποία με απευθύνονται προσωπικά σε μένα, τα οποία μου λένε ότι θα με βραβεύσουν κιόλας, δίχως να ξέρω. Σωστά. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Σίγουρα. Είναι κάτι το οποίο ειλικρινά δεν μπορούσα να το πιστέψω. Και πιστεύω ότι θα έχουμε καλή φιλοξενία στους αδερφούς μας Κυπρίους. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να ξαναπούμε κυρίες και κύριοι άλλη μια φορά το 9 μελές συμβούλιο και ο κύριος Πρόεδρος να μας πει και τις
την Οργανωτική Επιτροπή, τα υπόλοιπα μέλη. Τσιόλης Διονύσιος, Βούρτσης Διονύσιος, Μουζάκης Ιωάννης, Φιωρεντίνος Σπύρος, Μουζάκης Διονύσιος, Ζαφύρης Μαρίνος, Κοντονής Νικόλαος, Πλαρινός Γεράσιμος και Βυθούλκας Διονύσιος είναι λοιπόν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο των Παλεμάχων του ΑΠΣ Ζάκυνθος, κύριε και κύριοι. Και κύριε Πρόεδρε. Η αναπληρωματική, Βόσος Ανδρέας, Μαρμαράς Χρήστος και Ξένος Καράλαμπος. Και στην εξελεκτική, Βενιανίτης Παναγιώτης, Μάγκαρης Κωνσταντίνος και Κουρσάρης Κωνσταντίνος. Πάρα πολύ ωραία. Σας εύχομαι λοιπόν καλή θητεία, κύριε Πρόεδρε, στο νέο ΔΣ και πάντα να μας φέρνετε μεγάλες ομάδες για να θυμούνται οι παλιοί, όπως λέμε, και να γνωρίζουν οι καινούργοι. Είμαι ευχαριστημένος πολύ απόψε. Σας είδα, μόλις ήρθατε, είσαστε πολύ συγκινημένοι. Και για την τιμή που μου κάνατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα είναι υποχρέωσή μας. Τέτοιους ανθρώπους σαν και εσάς θα πρέπει συνέχεια να τους έχουμε μαζί μας. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τον κύριο Κλάδη εδώ να αναλύσουμε τα μπαράζ, να δούμε μάλλον τι έγινε στην πρώτη αγωνιστική των μπαράζ. Της ανόδου και της παραμονής, αλλά να αναλύσουμε και τη β' κατηγορία, η οποία τελειώνει την ερχόμενη Κυριακή. Να δούμε λοιπόν ποια παιχνίδια περιλαμβάνει, θα δούμε τις κάρτες, θα δούμε και την προηγούμενη αγωνιστική, την πρώτη-τελευταία, και να μιλήσουμε με τον κύριο πρόεδρο εδώ της Επιτροπής να μας πει τι ακριβώς θα συμβεί σε περίπτωση ισοβαθμιών κλπ. Σε λίγο και πάλι μαζί. Στο κέντρο της πόλης. Βάλτε πλώρη για Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Ιόνιαν Φέρις. Πλώρη για το όνειρο. Πλώρη για Ιόνιο. Θέλετε να αφήσετε το αποτύπωμά σας? Προωθήστε το λογότυπο της επιχείρησής σας σε μια σειρά από επιχειρηματικά δώρα. Μεγάλη γκάμα από ενδύματα και αξεσουάρ εργασίας, αθλητικές και ιατρικές στολές. Στο αποτύπωμα εκτυπώνεται άμεσα ακόμα και ένα είδος. Για δώρο ή προσωπική χρήση με μόνο όριο τη δική σας φαντασία. Αποτύπωμα. Γιατί μιλάμε την ίδια γλώσσα. Ωραία, θα το πω άλλη μια φορά για να το πιστέψετε. Μόνο στην Nova θα δείτε τις καλύτερες ταινίες από τα μεγαλύτερα στούντιο του Hollywood σε πρώτη προβολή. Νέες, εκπληκτικές, αλλά και αγαπημένες σειρές. Τα περισσότερα και τα καλύτερα ντοκιμαντέρ. Και φανταστικά παιδικά. Αυτά και ακόμα περισσότερα μόνο με 29,90 το μήνα. Τώρα όλοι θα βλέπουν πολύ Nova με μια προσφορά που θα κρατήσει πολύ λίγο στα καταστήματα Fortnite. Οπτικά Κορονιός. Η μεγαλύτερη συλλογή σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Κάθε όροφος και μια υπηρεσία. Πωλήσεις, επισκευές, λύσεις για τα μάτια σας μόνο. Οπτικά Κορονιός. Με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και συνεργασία με τους μεγαλύτερους οίκους. Και αν ο ήλιος καίει, τότε οκ. Okay. Ελευθερίου Βενιζέλου 8, δίπλα στην Αγροτική Τράπεζα. Οκ. Okay. Για τις πιο γλυκές στιγμές της ζωής σας, επισκεφτείτε το ζαχαροπλαστείο Ίδιον στο Μουζάκι Ζακίνθου. Γευτείτε τις πάστες, τα σιροπιαστά, αλλά και τα παγωτά παραγωγής του ζαχαροπλαστείου, φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Επίσης, παραγγείλετε την τούρτα γάμου, βαπτίσεως και γενεθλίων. Το ζαχαροπλαστείο Ίδιον έχει λάβει την τιμητική βράβευση για τη δημιουργία της καλύτερης τούρτας κούκκι στην Ελλάδα. Ζαχαροπλαστείο Ίδιον, στο Μουζάκι Ζακίνθου. Αν είναι να τις φας, έλα σε μας. Top Τζάντε. Φάτες όλες τις τέλειες νοστιμιές και πιες τον καλύτερο καφέ της ημέρας. Top Τζάντε. Αν είναι να τις φας, έλα σε μας. Νέο Top Τζάντε στην Καμάρα Γιου Λαζάρου. Μαζί σας όλο το 24ωρο. Τηλέφωνο για delivery 26950 41444.
είναι γευστική πανδεσία με ποιότητα και ουσία. Το στέκι των γεύσεων. Ένα είναι μαγειρίο όνειρο. Στο στέκι μας απολαύστε τα καλύτερα. Καθημερινά αγνά ολόφρεσκα μαγειρευτά και ζουμερά καλοψημένα ψητά. Χειροποίητες αξίες αναλύονται στο χρόνο. Το στέκι των γεύσεων. Γευστική πανδεσία με φαντασία. Λοιπόν, και μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι εδώ στο τρίτο ημίχρονο και στο Ionian Channel, κυρίες και κύριοι, www.ioniantv.gr διαδικτυακά. Λοιπόν, μιλάγαμε πριν με τον κύριο Κλάδη, είχαμε ξεκινήσει να λέμε κάποια πράγματα, τον βλέπετε, τον πρόεδρο της Επιτροπής Πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Ζακύνθου. Επειδή η επικαιρότητα τρέχει, όπως καταλαβαίνετε, ήρθε εδώ μαζί μας στο στούντιο. Μόλις τελείωσαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στους παλεμάχους του ΑΠΖΑΚΙΝΟΣ, ο πρώην και ο νυν πρόεδρος, ο κύριος Γιάννης Μουζάκης, μας είπε και το 9 μελές ΔΣ, από 7 μελές έγινε 9 μελές και βέβαια η θητεία του από 2 θα είναι σε 4 χρόνια πλέον. Να θυμίσουμε και μάλλον για όσους από εσάς μπήκαν τώρα στην τηλεοπτική μας παρέα, να τους πούμε ότι τα 9 μέλη, τα νέα για το ΔΣ των παλεμάχων είναι οι κύριοι Τσιόλης Διονύσιος, Βούρτσης Διονύσιος, Μουζάκης Ιωάννης, Φιωρεντίνος Σπύρος, Μουζάκης Διονύσιος, Ζαφύρης Μαρίνος, Κοντονής Νικόλαος, Πλαρινός Γεράσιμος και Βιθούλκας Διονύσιος. Κύριε Πρόεδρε, να πάμε στα μπαράζ ανόδου και μετά παραμονής. Είχαμε λοιπόν τον μπαράζ. Εσείς καταρχήν είσαστε σε κάποιο από τα δύο, παρακολουθήσατε κάποιο από τα δύο? Όχι, δεν ήμουν. Δεν είσαστε κανένα. Ωραία. Λοιπόν, είχαμε λοιπόν τον μπαράζ ανόδου. Μία εκ των δύο ομάδων, είτε ο Αστέρας Μαχαιράδου ή ο Τσιλιβή, θα περάσει στον τελικό όπου θα αναμετρηθεί με τη Θύελλα Μπελοκήπων, με τη δεύτερη να έχει πλεονέκτημα έδρας. Είχαμε λοιπόν το πρώτο παιχνίδι το Σάββατο που μας πέρασε, με την ομάδα του Μαχαιράδου να κερδίζει από το 7ο λεπτό με τον γκολ του Νικολόπουλου 1-0. Σε ένα παιχνίδι πάρα πολύ ήσυχο, δεν υπήρξαν παρατράγουδα είτε στον αγωνιστικό χώρο είτε στην κερκίδα. Μια κερκίδα γεμάτη, κύριε Πρόεδρε, και σίγουρα σας έχουν ενημερώσει γι' αυτό, όπου ήταν πάνω από 200 άτομα. Θα ήθελα καταρχήν να σταθούμε σε αυτό, ότι τα μπαράζ, ενώ όλοι τα φοβόμαστε ότι θα γίνουν διάφορα παρατράγουδα, γιατί παίζεται αναμφισβήτητα μια κατηγορία είτε για άνοδο είτε για παραμονή, πήγαν πάρα πολύ καλά. Ναι, κύριε Αναγνωστόπουλε, το πρωτάθλημα έφτασε στο τέλος, ολοκληρώθηκε στην Α' κατηγορία η κανονική αγωνιστική περίοδος. Στη Β' που θα πούμε παρακάτω μένει μία, αλλά σωστά, είναι όλα τα λεφτά που έτσι ακριβώς. Και έχει ένα φοβερό ενδιαφέρον, είμαστε πρώτη εκτίμηση που κάνουμε σαν Επιτροπή Πρωταθλήματος, ότι είμαστε πλήρης ικανοποιημένοι. Ήταν πολύ αναβαθμισμένο το πρωτάθλημα. Έγιναν ωραίοι αγώνες, έγιναν και πραγματικά με βάση τις δυνατότητες η κάθε ομάδα πήρε και τις θέσεις έτσι που τις ανήκαν. Τώρα είναι η πρώτη φάση των μπαράζ. Είναι δύο ομάδες που έχουν γνωστό την ιστορία και του Μαχαιράδου και του Τσιλιβή. Έχουν ακουστεί το όνομα των ομάδων αυτών και πέρα από τη Ζάκηθο αρκετές φορές. Έχουν πάρει νομίζω και τα ίδια πρωταθλήματα. Είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου. Να παρακαλέσω τους συναδέλφους, συγγνώμη κύριε Κλάδη, να βλέπουμε πλάνα που μας έχουν δώσει τα παιδιά από τον Αστέρα TV, τα παιδιά από το Μαχαιράδο, και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Θα το λέμε σε κάθε εκπομπή γιατί μας βοηθούν και αυτοί με τη σειρά τους πάρα πολύ. Και βέβαια το βίντεο αυτό το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ κατατοπιστικό και δίνει κάποιες απαντήσεις, γιατί υπόθησαν πάρα πολλά για αυτό το παιχνίδι. Θα πάρω και εγώ θέση, γιατί ήμουν σε όλο το παιχνίδι και μπορώ να πάρω θέση για τις δύο αμφισβητούμενες φάσεις που φωνάζουν οι ομάδες. Θα το δούμε σε λίγο για ποιες μιλάμε, και υπάρχει και replay στη φάση από τα παιδιά από τον Αστέρα TV, και εκεί κατατοπιστικά και με κοντινά πλάνα φαίνεται αν υπάρχει φάουλ ή αν υπάρχει έμεσο που έχει δώσει τη δεύτερη φάση ο κύριος Αδαμόπουλος υπέρ της ομάδας του Τσιλιβή. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τις φάσεις του αγώνα. Είναι στα 40 πρώτα δευτερόλεπτα. Μια επέλαση από δεξιά του Τσιόλη, έβγαλε τη σέντρα ο Μαρίνος, δεν μπόρεσε να πάρει κεφαλιά ο Καλαμαράς και εδώ είναι το γκολ. Ο Καλαμαράς δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Τσάνης εδώ στο 7ο λεπτό κάνει κάτι μεταξύ σέντρας και σουτ. Η μπάλα φτάνει στον Νικολόπουλο που είναι αμαρκάριστος μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα το δούμε και σε επανάληψη. Και εδώ ένα κουβάρι όλοι οι παίχτες, αφού ο Νικολόπουλος ευστοχή στην αριστερή γωνία του Μπάμπη του Μάργαρη.
Συγγνώμη του Βασίλη του Κλάδη, ο Μπάμπης ο Μαργαρίτης είναι ο συμπαίκτης του. Εδώ βλέπετε λοιπόν στην αριστερή γωνία και στη συνέχεια προσπαθεί το Τσιλιβί να ισοφαρίσει, δεν τα καταφέρνει. Εδώ ένα νέο σουτ από αριστερά και πάλι από τον Καλαμαρά και εδώ ένα φάουλ του Νικολόπουλου, η μπάλα περνάει μόλις out από το δεξί δοκάρι του Κλάδη. Στη συνέχεια το Μαχεράδο και πάλι μπροστά με τον Τζάνι να κάνει ένα σουτ, η μπάλα να περνάει και σε αυτή την περίπτωση μόλις out. Νέα προσπάθεια εδώ ο Πάστρας, θα βγει μόνο στο απέναντι από τον Κλάδη, θα καθυστερήσει, θα κάνει ένα σουτ με το αριστερό απελπιστικά out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Μαχεράδου. Οι φιλοξενούμενοι εδώ έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίχρονο. Θα γίνει μια σέντρα από το Μαρίνο, ο Τοπούζη δεν μπορεί να τη στείλει την μπάλα στα δίχτυα και εδώ υπάρχει η πρώτη αφισβητούμενη φάση. Βλέπετε εδώ τον Βιθούλκα να προσπαθεί να γυρίσει τον Κλάδη. Ο Κλάδης βγαίνει και εκτός περιοχής ανατρέπει σε μια φάση που μπορεί να ήταν και κόκκινη τον Πάστρα. Κοιτάξτε εδώ, ο Βιθούλκας δεν το βρίσκει ο αντίπαλός του, βλέπετε. Απλά κάνει μια στραβοκλωτσιά, πέφτει κάτω, φωνάζει όχι γιατί ήμουν δίπλα, γιατί χτυπάει μόνος του. Ο διαιτής παρακαλώ να γυρίσει λίγο πίσω αν μπορούμε. Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Αδαμόπουλος στη φάση αυτή πάει να σφυρίξει φάουλ υπέρ του Βιθούλκα. Του πέφτει όμως η σφυρίχτρα, σκύβει να την πάρει, δεν βλέπει την επόμενη φάση που ο Κλάδης. Ας αφήσουμε τη φάση παρακαλώ να τρέξει. Ευχαριστώ. Εδώ λοιπόν, εδώ θα το δούμε νομίζω στη συνέχεια. Όχι, απλά εδώ είναι, δεν φαίνεται η επόμενη. Θα πρέπει να την γυρίσουμε πιο πίσω. Τέλος πάντων, εδώ λοιπόν δεν υπάρχει φάουλ στο Βιθούλκα. Και δείτε εδώ τώρα. Εδώ δίνει το έμεσο και βλέπετε εδώ θα πέσουν όλοι οι παίχτες επάνω του και του Μαχεράδου. Δίνει έμεσο υπέρ της ομάδας του Τσιλιβί. Θα δούμε όμως τη συνέχεια και γι' αυτό φωνάζει ο Σταμίρης. Κοιτάξτε τον Σταμίρη. Ο Σταμίρης εδώ κερδίζει. Δεν είναι ακριβώς προβολή, δεν πάει με τη σκαριά που λέμε. Απλά κάνει σε στυλ ένα κάτι σαν τακουνάκι και ο Γούλιαρης που είναι αριστερά του, ενώ σηκώνει για προβολή όπως βλέπετε εδώ, το μαζεύει μετά το πόδι. Να το, εδώ το μαζεύει το πόδι γιατί φοβάται ότι θα το χτυπήσουν οι δύο παίχτες, ο ένας συμπαίχτης του και ο αντίπαλός του. Και εδώ λοιπόν ο κύριος Αδαμόπουλος βλέπει φάουλ υπέρ του Τσιλιβί και σφυρίζει το έμεσο το οποίο βέβαια πέρασε ανεκμετάλλευτο για την ομάδα του Τσιλιβί. Στη συνέχεια θα δούμε κάποιες άλλες φάσεις και με την πολύ μεγάλη φάση κυρίες και κύριοι του 90-1 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων όπου ο Τοπούζη από καλή θέση θα κάνει το σούτ, την μπάλα πήγαινε στο γάμα, στο δεξί γάμα της εστίας του Μπάμπη του Μάργαρη, αυτός με μια φοβερή εκτείναξη, ένας έμπειρος και πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας θα πεταχτεί και θα βγάλει την μπάλα και θα κρατήσει το 1-0 για την ομάδα του. 1-0 που δίνει έτσι ένα αβαντάζ, κύριε Κλάδη. Ενώ εδώ βλέπουμε την πολύ μεγάλη ευκαιρία του Νικολόπουλου μόνος του απέναντι από τον Κλάδη. Δεν μπορεί να τον κερδίσει. Ο τελευταίος, και αυτός ένας πάρα πολύ καλός θεματοφύλακας, ο Βασίλης ο Κλάδης, θα διώξει σε κόρνερ. Εδώ ένα νέο σουτ και εδώ θα δείτε τη φάση. Μάλλον η επόμενη είναι γιατί εδώ χάνει ο Μαρίνος. Η μπάλα περνάει με τον Κρεζία να κάνει τη κεφαλιά προς τα πίσω. Ο Μαρίνος δεν προλαβαίνει. Εδώ λοιπόν ο Τοπούζη, βλέπετε, ετοιμάζεται. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα, σουτάρει και ο Μάργαρης θα διώξει σωτήρια. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Ο Τοπούζη εδώ λοιπόν παίρνει τα μέτρα του, είναι μόνος του, δεν το μαρκάρει κανένας αντίπαλος στο πρώτο λεπτό καθυστερήσεων και θα διώξει την μπάλα ο Μάργαρης σε κόρνερ, το οποίο πέρασε ανεκμετάλλευτο. Παρέμεινε λοιπόν το 1-0, πολύ μεγάλο αβαντάζ κύριε Κλάδη. Ναι, όπως την Τετάρτη είναι έτσι οι αγώνες. Και στην αρχή ναι, είναι δύο ομάδες που κοσμούν το ποδοσφαιρό μας. Τώρα στις λεπτομέρειες είναι γεγονός, αφού πρέπει κάποιος να βγει σωστά, να προχωρήσει. Νομίζω στις λεπτομέρειες κάποιος από τους δύο έχει ένα προβάδισμα βέβαια το Μαχεράδο, λόγω ότι είχε τελειώσει πιο πάνω την τελευταία αγωνιστική. Πάλι, αυτό είναι πράγμα. Πέφτηκε σύριαλ που λέμε. Τώρα έχει ένα πλεονέκτημα σημαντικό, αλλά δεν λέει, νομίζω δεν λέει τίποτα. Δεν είναι τίποτα, δεν έχει λήξει. Είναι δύο εισάξιες ομάδες σίγουρα. Την Τετάρτη είναι το παιχνίδι, είναι την Τετάρτη είναι το δεύτερο παιχνίδι. Τέσσερις ώρα στο γήπεδο του πλάνου. Ναι. Μάλιστα. Η διαιτησία δεν έχει βγει ακόμα, νομίζω αύριο θα όχι, γίνει γνωστή. Όχι, δεν έχει βγει. Αύριο Τρίτη. Λοιπόν, παραμένουμε να βλέπουμε αυτά τα πλάνα και πάμε στο άλλο παιχνίδι, κύριε Κλάδη, όπου την μπουκιά από το στόμα της Δόξας Πηγαδακίων πήρε ο Αετός Καλλιπάδου. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, κατάφερε να κλέψει την νίκη εντός εισαγωγικών και να πάει με άλλο αβαντάζ, με άλλον αέρα την Τετάρτη έτσι στα Πηγαδάκια, 4 ώρα και αυτό το παιχνίδι, έτσι. Ναι, ναι. Και εδώ θέλω να πω ότι πραγματικά για αυτές οι δύο ομάδες φαινόταν από την αρχή θα είναι μέσα, είναι δύο ομάδες ισοδύναμες. Δώσανε μια πραγματική μάχη όλη τη σεζόν, όπως όλες οι ομάδες, ο καθένας με τις δυνατότητές του. Πραγματικά σε όλο το πρωτάθλημα παλέψανε, πήραν αυτούς τους βαθμούς που πήρανε. Εύχομαι εγώ
να μην χρειαστούν τα μπαράζ αυτό που θα κάνουν αυτές τις δύο μέρες, γιατί υπάρχει περίπτωση να μην χρειαστούν. Αν η πρωταθλήτρια ομάδα περάσει στην κατηγορία και δεν παίξει του χρόνου απέναντι στην κατηγορία, δεν θα πέσει καμία από τις δύο ομάδες. Με βάση την προκήρυξη. Θα πέσουν δύο ομάδες. Για όσους δεν το είναι ενημερωμένοι, οι ομάδες εννοείται είναι ενημερωμένοι. Αλλά ο φίλαθλος κόσμος να ξέρει ότι αν η πρωταθλήτρια ομάδα ανέβει κατηγορία, στα μπαράζ που θα παίξει και αυτή, και είναι δύσκολο να πρέπει να πούμε, καμία από τις δύο αυτές ομάδες δεν θα πέσει κατηγορία και θα παραμείνουν και οι δύο. Όπως έγινε πέρυσι δηλαδή με τον Άγιο Λέοντα. Όπως έγινε πέρυσι με τον Άγιο Λέοντα. Που έπεσε κατηγορία δεν... λόγω του ότι δεν ανέβηκε η πρωταθλήτρια. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ότι πριν μπούμε στο στούντιο μας ήρθε μία ανακοίνωση. Είναι προσωπική κοινή δήλωση των Προέδρου του Αθλητικού Ομίλου Δόξα Πηγαδακίων, της κυρίας Κορφιάτη Αναστασίας, και του προπονητή της ομάδας, του κυρίου Στράνη Παναγιώτη. Θα πρέπει να τη διαβάσουμε, γιατί έχει να κάνει με τους αγώνες μπαράζ παραμονής. Κάποια πράγματα δυστυχώς δεν αλλάζουν. Η καλή διάθεση θεωρείται αδυναμία. Η ευγένεια εκλαμβάνεται ως βλακεία. Το αυτονόητο δυσνόητο και ο ψήφος πάντα δεδομένος. Την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος και με τη λήξη του αγώνα μας, ενημερώσαμε τον πρόεδρο της Επιτροπής Πρωταθλήματος, για σας λέει κύριε πρόεδρε, ναι, ότι ως σωματείο έχουμε να καταθέσουμε έτοιμα την καθιερωμένη συνάντηση των ομάδων που συμμετέχουν σε αγώνες κατάταξης, η δεύτερη αναμέτρηση στην οποία είμαστε και γηπεδούχοι να οριστεί Τρίτη ή Πέμπτη, δηλαδή ή αύριο ή την Πέμπτη που μας έρχεται και όχι την Τετάρτη όπως έχει οριστεί. Συνάντηση ως συνήθως δεν έγινε ποτέ. Επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά πολλές φορές με τον πρόεδρο της Επιτροπής Πρωταθλήματος, υπενθυμίζοντάς του το αίτημά μας. Κάποια γράμματα, κάποιες λέξεις μάλλον είναι με κεφαλαία, εντάξει δεν χρειάζεται να σας το λέω, απλά το τονίζουν περισσότερο. Κάποια στιγμή πήραμε και την προφορική διαβεβαίωση ότι θα γίνει δεκτό. Φτάσαμε και στη χθεσινή μέρα, Κυριακή, που οι τηλεφωνικές γραμμές χάλασαν και οι κλήσεις έμειναν αναπάντητες. Γιατί τόσο έλλειψη σεβασμού, καλός ή κακός, με τραυματισμούς, σε παρένθεση Πάγια, Πίσκοπος, Πλαρινός και τιμωρίες Καμπεράη, η ομάδα μας έχει ανάγκη τους τρεις ποδοσφαιριστές φοιτητές από την Αθήνα, Πέτας, Τουρίκης, Πέτας. Τώρα δεν ξέρω εδώ αν έχει γίνει λάθος, είναι δύο φορές το όνομα Πέτας. Αρχικά για να συγκροτήσει πιθανόν ενδεκάδα, αλλά βασικά για να έχει τερματοφύλακα και όχι ποδοσφαιριστή παιδιάς στη θέση αυτή. Για τους κυρίους όμως στην Επιτροπή Πρωταθλήματος, αυτά είναι δικαιολογίες. Σε εισαγωγικά η λέξη δικαιολογίες. Οι βροχές και τα κρύα όλο το χειμώνα και η κόπη στις προπονήσεις, καθώς και τα έξοδα, όπως και η συνολικότερη προσπάθεια του σωματείου, πρέπει να αντιμετωπιστεί από την Επιτροπή Πρωταθλήματος το λιγότερο με απαξίωση. Πρέπει να μας οδηγήσουν στον τελικό αγώνα μας χωρίς τερματοφύλακα και πιθανόν χωρίς πλήρη ενδεκάδα. Γιατί μάλλον έτσι υλοποιείται και η προτροπή από αξιωματούχο του πρώτου αγώνα κατάταξης το Σάββατο προς τον αρχηγό της ομάδας μας, σε εισαγωγικά, είναι σαν να το λέει δηλαδή ο αξιωματούχος, τι θέλετε και ταξιδεύετε 300 χιλιόμετρα για να παίξετε. Συγγνώμη. Εμείς κύριοι θα μαζέψουμε την Τετάρτη, όπως μάθαμε σήμερα Δευτέρα, από σπασμένο τηλέφωνο, ότι θα αγωνιστούμε όσους αθλητές έχουμε διαθέσιμους για να αγωνιστούν. Και αν τελικά ο τερματοφύλακάς μας δεν παρατήσει το διαγώνισμα στη σχολή του, θα βρούμε και έναν παίκτη που να μπορεί να καλύψει τη θέση του. Θα τιμήσουμε τη διοργάνωσή σας και θα αγωνιστούμε. Θα τιμήσουμε την ιστορία του συλλόγου μας, θα σεβαστούμε τους σκόπους των αθλητών μας όλη την αγωνιστική σεζόν, θα κοιμηθούμε όπως τρώσαμε, όπως έγραψε σήμερα και μια τοπική εφημερίδα. Εσείς όμως δεν μας σεβαστήκατε. Δεν μας πήρατε ούτε τηλέφωνο να μας ενημερώσετε. Προφανώς ήταν χαλασμένα από τη χθεσινή κακοκαιρία. Αλλά πολύ περισσότερο μας στέλνετε ως πρόβατο επισφαγής την Μεγάλη Παρασκευή, όπως και πριν 12 χρόνια, γιατί η ιστορία τελικά επαναλαμβάνεται. Όταν η τότε Επιτροπή Πρωταθλήματος είχε ορίσει αγώνα κατάταξης ανόδου του σωματείου μας, Μεγάλη Πέμπτη, για να έχει λήξει η κατάσταση υγείας κατά μία μέρα. Σήμερα όμως, 12 χρόνια μετά, με την παρούσα επιστολή, οι υπογράφοντες δεν θα χρεωθούν ό,τι χρεώθηκε ο τότε πρόεδρος του συλλόγου. Με την παρούσα επιστολή ενημερώνουμε τους πάντες πριν τον αγώνα της Τετάρτης ότι μας οδήγησαν σε δύσκολη θέση. Ότι θα δώσουμε τον αγώνα μας και αν τελικά υποβιβαστούμε, αυτό δεν έγινε μόνο στο 90 λεπτό, αλλά και στο σπασμένο τηλέφωνο που χάλασε λόγω κακοκαιρίας. Κλείνοντας, δηλώνουμε ότι είμαστε περήφανοι για τους αθλητές μας και για την προσπάθειά τους όλη τη χρονιά. Εμείς ως πρόεδρος και ως προπονητής θα κοιμηθούμε όπως στρώσαμε. Μετά τιμής, Κορφιάτη Αναστασία, Στράνης Παναγιώτης. Κύριε πρόεδρε. Ναι, κύριε Αναγνωστόπουλε. Νομίζω ότι ταξίδρα ήρθε αυτή τη στιγμή η ανακοίνωση αυτή, η οποία, να πω, πέρα από το ότι με λυπεί, πέρα από το ότι μας αδικεί και σαν Επιτροπή Πρωταθλήτρια, να το σκέει εμένα προσωπικά, νομίζω ότι δεν στέκουν οι λόγοι όλοι αυτοί που μπαίνουν στην ανακοίνωση. Να μην πω βέβαια ότι
γιατί αναφέρει ότι μία φορά δεν έγινε το αίτημα δεκτό. Καταρχήν δεν έχει γίνει και κανένα αίτημα γραπτό, δεν ήταν το θέμα εκεί, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Αλλά δεν, είτε βέβαια λέει και κάποιε ανακρίβειε, θέλω να πω, ότι εγώ ποτέ δεν είπα ότι το αίτημα θα γίνει δεκτό. Είπα ότι θα συνεδριάσει η Επιτροπή και η οποία Επιτροπή χθε το βράδυ συνεδρίαζε από την Κυριακή βράδυ, παρότι γυρίζαμε όλη μέρα στα γήπεδα από τι 10 ώρα μέχρι τη 1 συνεδρίαζε η Επιτροπή για να λύσει αυτά τα διαδικαστικά προβλήματα των. Παράσκε αυτά, όχι μόνο αυτό. Και δεν υπήρχε εννοείται καμία, και ειδικά με την ομάδα του Πηγαδακίου, δεν υπήρχε καμία πρόθεση. Δεν έγινε μία φορά ένα αίτημα, δηλαδή, και που σας είπα, αλλά δεν στέκομαι εκεί, ότι δεν έγινε και γραπτό. Αλλά δεν, όλα τα αιτήματα δεν μπορεί να γίνονται δεκτά. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω ένα αίτημα της Δόξας Πηγαδακίου, ας πούμε, δεν έγινε δεκτό και βγαίνει αυτή η ανακοίνωση που, ξαναλέω, τουλάχιστον μας αδικεί, αν όχι τίποτα παραπάνω. Τόσες και τόσες φορές που βέβαια με το, τη στιγμή που υπήρχε τρόπος, που υπήρχε χωρίς να διοικηθεί η άλλη ομάδα, τόσες φορές που ένα ευχαριστώ, μια ανακοίνωση ευχαριστία δεν είδαμε ποτέ, γιατί ας πούμε τη διοργάνωση γενικά του πρωταθλήματος κτλ. Και γι' αυτό το λόγο με στενοχωρεί και νομίζω ότι μας αδικεί η ανακοίνωση, δεν είχε καμία πρόθεση να θίξει την ομάδα και να αδικήσει την ομάδα. Εμείς δεν μπορούσαμε όμως εμείς να αδικήσουμε την άλλη ομάδα. Δηλαδή τα μπαράζ είναι γνωστό ότι γίνονται Τετάρτη, Σαββάτο, Κυριακή. Δεν μπορούσε σε καμία να επιβάλλουμε εμείς την άλλη ομάδα να παίξει Τρίτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή ή οτιδήποτε άλλο. Τη στιγμή που δεν είναι. Αυτά τα προβλήματα υπάρχουν, δημιουργούνται με τους αθλητές, είναι ρασιτέχνες, είναι γνωστό. Κάνουν μια τεράστια προσπάθεια η Επιτροπή Πρωταθλήματος να εξυπηρετούνται ομάδες, αλλά ξαναλέω χωρίς εις βάρος του αλουνού. Μάλιστα. Ωραία. Θα παρακαλέσω τους συναδέλφους να. Πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία να καλέσουν τον πρώτο καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ο Κώστας Οφλίγκος, ο παίκτης της Νίκης Βόλου, ο οποίος είναι εδώ από τα μέρη μας, είναι δίπλα από όμορφο νομό, από τον νομό Ηλίας και από την όμορφη Γαστούνη. Θα τον έχουμε λοιπόν σε λίγο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο οποίος είναι πρώτος σκόρερ της Νίκης Βόλου και κάνει ένα φανταστικό πρωτάθλημα φέτος με τα μπλε χρώματα της Νίκης. Κύριε Πρόεδρε, να περάσουμε στην Β' κατηγορία. Είχαμε αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο σε δύο δόσεις η αγωνιστική, δύο παιχνίδια το Σάββατο και τα υπόλοιπα τέσσερα την Κυριακή. Πάμε στο σημείο αυτό μέχρι να έχουμε τον Κώστα τον Φλίγκο να δούμε τις κάρτες παρακαλώ, όταν είστε έτοιμοι να μου τις δώσετε με τα αποτελέσματα, κύριε Πρόεδρε, της πρώτη-τελευταίας αγωνιστικής, κρίσιμη και αυτή η αγωνιστική, όπου ο Άγιος Λέων τελικά δεν σκόνταψε στον Έσπερο. Αυτό ήταν το μεγάλο ντέρμπι της 25ης αγωνιστικής. Όταν είμαστε έτοιμοι, παρακαλώ να πέσει η κάρτα, να την δούμε. Δεν σκόνταψε λοιπόν ο Άγιος Λέοντας. Παρέμεινε στο κυνήγι της πρώτης θέσης, αλλά όπως φαίνεται δύσκολα τη χάνει ο Λατιάκος στην πρώτη θέση. Έχει ένα παιχνίδι με τον... έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Ωραία. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον Κώστα τον Φλίγκο. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Έχουμε πάρα πολλά χρόνια να ειδωθούμε. Πιστεύω να είσαι καλά, Κώστα. Μια χαρά. Σ' ακούω καλά. Η Νίκη Βόλου πάει καλά, εσύ πας πάρα πολύ καλά και ακούω ότι η ψυχολογία σου είναι πολύ ανεβασμένη. Αλήθεια, πώς είναι για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος από τα γήπεδα της Ηλίας, από τον Έαντα Γαστούνης που εκεί σε γνωρίσαμε όλοι, με τα χρώματα του Έαντα, φεύγει, πάει σε μια πολύ μεγαλύτερη κατηγορία, Β' Εθνική, όπως λέγαμε παλιά, Football League, να την πούμε έτσι με την νέα έτσι, ονομασία. Πώς είναι λοιπόν για να παίχτη, Κώστα? Στην αρχή είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί είναι μικρές οι κατηγορίες αυτά, μπαίνεις σε επαγγελματικό επίπεδο, προσαρμόζεσαι διαφορετικά. Είναι εντελώς διαφορετικά, είναι πάρα πολύ δύσκολα και έτσι μέσα από δουλειά γίνεσαι καλύτερος. Μάλιστα. Πώς είναι τα πράγματα εκεί στο Βόλο, Κώστα? Είναι πάρα πολύ καλά. Η ομάδα πάει πάρα πολύ καλά. Είμαστε μέσα στους στόχους μας. Ο στόχος μας είναι να ανέβουμε στη μεγάλη κατηγορία, στη Super League. Με δουλειά και συνεργεία η διοίκηση απέναντί μας. Πάμε πάρα πολύ καλά και συνεχίζουμε το έργο μας. Ποιες είναι οι φιλοδοξίες του Κώστα Φλίγκου? Βέβαια, αυτή τη στιγμή κοιτάζει μόνο την Νίκη Βόλου σίγουρα και να ανέβει η ομάδα, όπως είπες, κατηγορία. Αλλά από εκεί και πέρα, σίγουρα στην άκρη του μυαλού σου έχεις κάποιες φιλοδοξίες. Εντάξει, φέτος έκανα ένα άλμα που δεν το είχα κάνει όλα αυτά τα χρόνια.
Στόχος μου ήταν να παίξω στη Β' Εθνική και τώρα ο στόχος μου είναι να παίξω και στη Super League. Αυτός είναι ο στόχος μου. Μάλιστα, μακάρι, στο ευχόμαστε, Κώστα μου. Είχαμε το μεγάλο ντέρμπι στην Ηλία, Έαντας Γαστούνης, Αστέρας Αμαλιάδας, σε ένα-ένα τελικό αποτέλεσμα, πιστεύω. Ναι. Τα έχεις μάθει, έτσι, με Ζώη Αντριόλα πλέον ο Έαντας Γαστούνης στον πάγκο, ένας Αμαλιαδίτης στον πάγκο της Γαστούνης. Τι μαθαίνεις για το πρωτάθλημα κάτω στην Ηλία? Εντάξει, επειδή ο αδερφός μου παίζει στο Παλιοχώρι εκεί, μαθαίνω τα πάντα. Ασχολούμαι και... Α, ο Νίκος είναι στο Παλιοχώρι. Ο Νίκος είναι στο Παλιοχώρι, παίζει? Ναι, ναι, στο Παλιοχώρι. Α, μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Και μαθαίνω εκεί, το χωριό μου και για τις άλλες ομάδες. Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα μου, σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε που δέχτηκες να είσαι μαζί μας απόψε. Ευχαριστώ, Γιώργο μου, και χάρηκα πάρα πολύ. Άκουσα μετά από τόσα χρόνια. Και εγώ, Κώστα, και εγώ, να μην χάσουμε την επαφή μας. Λοιπόν, ναι, να είσαι καλά, καλή συνέχεια να έχεις και μακριά από τραυματισμούς, Κώστα. Μακριά. Το κυριότερο, το κυριότερο για τους ποδοσφαιριστές. Υγεία, υγεία, πάνω απ' όλα. Λοιπόν, καλό βράδυ, ευχαριστούμε. Αυτός ήταν, κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Οφλίκος. Σε λίγο παρακαλώ να έχουμε και τον Γιάννη Σγουρομάλη από την Κεφαλονιά για να μας ενημερώσει για τα τεκτενόμενα εκεί στον αθλητικό χώρο. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, να πάμε στην Β' κατηγορία. Παρακαλώ να έχουμε τις κάρτες, αν μπορούμε, από την Β' κατηγορία για να δούμε τι έγινε στην 25η αγωνιστική. Είναι η πρώτη τελευταία και τα βλέπουμε, κύριε Πρόεδρε. Τα αποτελέσματα της προτελευταίας αγωνιστικής 25η στο πρωτάθλημα, το ενδιαφέρον πάρα πολύ πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας. ΑΟ Αλικανάς Νέα Σάντα 7-2, Απόλλων Πειρατής 3-2, Γερακαρία Αστέρας Πλάνου 1-2, ΑΕΣ Ακίνθου Αχιλλέας 0-4, Δόξα Λιθακιάς Ελατιακός 1-3, Έσπερος Άγιος Λέων 0-2, ξεκούραστα 3 βαθμούς για το κυλιωμένο Παναρτιμισιακός Β' κυλιωμένος 0-3, ανεφαγόνος. Βαθμολογία. Και θα παραμείνουμε λίγο εδώ. Θα τη δούμε μάλλον ολοκληρωμένη, θα πούμε για την επόμενη αγωνιστική και παρακαλώ μετά να πάμε στη βαθμολογία για να μας εξηγήσει ο πρόεδρος τι ακριβώς γίνεται και τι περιμένουμε στην τελευταία αγωνιστική. Ελατιακός 66, Άγιος Λέοντας 64, Απόλλων 51, Αλικανάς 50, Αχιλλέας 49, Έσπερος 46, Αστέρας Πλάνου 36, Νέα Σάντα 34, Δόξα Λιθακιάς 29, Γερακαρία 26, ΑΕΖ Ακίνθου 15, Κυλιωμένος 13 και ο Πειρατής στην τελευταία θέση με 10. Τελευταία αγωνιστική, 26η για το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας. Να δούμε την κάρτα παρακαλώ με την τελευταία αγωνιστική, όπου εδώ έχουμε τα εξής παιχνίδια. ΑΕΣ Ακίνθου, Παναρτιμισιακός Β, 3-0, συγγνώμη, άνευ αγώνος. Ελατιακός Αστέρας Πλάνου. Ο Ελατιακός, αν κερδίσει, κύριε Πρόεδρε, είναι πρωταθλητής στη Β' κατηγορία και ανεβαίνει απευθείας, έτσι, στην Α κατηγορία. Και από εκεί και κάτω, κυλιωμένος Έσπερος, Αχιλλέας ΑΟ Αλικανάς, Άγιος Λέων Απόλλων. Εδώ είναι τα δύο παιχνίδια που κρίνονται τα πάντα, στο Αχιλλέας δηλαδή Αλικανάς και Άγιος Λέων Απόλλων. Νέα Σάντα Γερακαρία και Πειρατής Δόξα Λιθαγιάς. Πάμε παρακαλώ να δούμε την κάρτα με την βαθμολογία. Όταν έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον Γιάννη Σγουρομάλη, να μου το δώσετε κατευθείαν και μετά να συνεχίσουμε με τον πρόεδρο. Τον έχουμε τώρα. Α, τον έχουμε, ωραία. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλά, Γιάννη μου, εσύ? Μια χαρά εδώ από την όμορφη Κεφαλονιά σας. Καλησπέριζουμε κι εμείς. Να είσαι καλά, όντως είναι πάρα πολύ όμορφη. Είχαμε και εκεί ακραία καιρικά φαινόμενα χθες, όπως εδώ. Είχαμε αρκετά ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία επηρέασαν και τα παιχνίδια που είδαμε σε μεγάλο βαθμό. Μάλιστα. Λοιπόν, δύο παιχνίδια γίνανε αυτό το Σαββατοκύριακο. Για πες μας. Στα γήπεδα της Κεφαλονιάς. Στο τρίτο μεταξύ τους παιχνίδι, ΑΟΚΙ 21, θυμάστε στην σύνδεση που είχαμε πριν από μία εβδομάδα που το ΑΟΚΙ είχε κερδίσει 2-0. Έγινε ένα παιχνίδι μεσοβδόμαδα το οποίο έληξε 1-1 και συνέχισε το ΑΟΚΙ να έχει προβάδισμα γιατί είναι τρεις οι αγώνες. Και στον τρίτο αγώνα και αυτό το μάτς έληξε 1-1 σε ένα μάτς που είχε πάρα πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ενδεικτικό να πούμε ότι οι παίκτες και των δύο ομάδων και οι διαιτητές στα μέσα του ημιχρόνου άλλαξαν φανέλες. Ήταν τέτοια η βροχή που άλλαξαν εμφανίσεις. Αυτό το φαίνεται και από τις φωτογραφίες που υπάρχουν. Και βάλανε τις δεύτερες εμφανίσεις. Μάλιστα. Λογικό, απόλυτα με τη βροχή που υπήρχε. 1-1 το τελικό σκορ. Και έτσι στην επόμενη φάση για το πρωτάθλημα βρίσκεται το ΑΟΚΙ που θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Πρώτο παιχνίδι την ερχόμενη Κυριακή στις 4. Ενώ στο άλλο παιχνίδι που είχαμε για τη δεύτερη κατηγορία, για την διαδικασία των μπαράζ, έπαιζαν οι πρώοι με τα Φοκάτα. 0-1 το τελικό αποτέλεσμα. Τώρα περιμένουμε το τρίτο παιχνίδι για τις δύο ομάδες, το οποίο θα είναι στην έδρα των Φοκάδων που έχουν ένα μίνι προβάδισμα. Οι δύο ομάδες, να πούμε, ότι έχουν πάρει την ένοδο για την πρώτη κατηγορία.
και απλά είναι τυπικό το θέμα για το ποιος θα πάρει και την πρωτιά. Μάλιστα. Δεν ξέρω, είχαμε κάποια άλλη αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο? Όχι, δεν είχαμε κάτι άλλο. Στο Πόλο περιμένουμε το μεγάλο μάτς του ΝΟΑ που θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στη μία την Τετάρτη για το κύπελο Ελλάδος. Να πούμε ότι το παιχνίδι αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς όποιος το κερδίσει περνάει στα ημιτελικά του θεσμού. Και γι' αυτό περιμένουμε ένα πολύ δυνατό μάτς που σίγουρα θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για ολόκληρο το Ιόνιο. Μάλιστα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά για την ομάδα της Κεφαλονιάς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη μου. Θα τα πούμε την ερχόμενη Δευτέρα. Εγώ. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα. Καλά. Λοιπόν, αυτά για τον Γιάννη Τσουγκορομάλη, τον εκλεκτό φίλο και συνάδελφο από την όμορφη Κεφαλονιά, κυρίες και κύριοι. Και πάμε πάλι στο στούντιο. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία, παρακαλώ. Την πρώτη κάρτα αυτή θέλουμε και εδώ να μείνει. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, είπαμε ότι ο Ελατειακός, αν κερδίσει την Κυριακή, δεν ξέρω, Σάββατο Κυριακή, τέλος πάντων, την επόμενη αγωνιστική, την τελευταία αγωνιστική, την ομάδα του πλάνου, ανεβαίνει απευθείας στην Α κατηγορία. Και από εκεί και πέρα, τι γίνεται? Ναι. Γιατί ανεβαίνουν τρεις ομάδες. Ναι, κύριε Νοσούλη. Καταρχήν, αν και δεν έχει λήξει ακόμα, θέλω να συγχαρώ την ομάδα του Ελατειακού για την πορεία που έκανε, γιατί από όλες τις ομάδες πραγματικά πάλεψε με πιο αντίξωες συνθήκες. Είναι τα παιδιά πολλά από τη Βολήμα, ξέρω το χωριό εκεί πέρα και κατεβαίνουν 2-3 φορές τη βδομάδα για προπονήσεις. Και με έδρα το Ενωσιακό, έτσι. Εύχομαι, ναι, με έδρα το Ενωσιακό και κάνανε μια φοβερή προσπάθεια και αξίζουν. Και πιστεύω ότι παρότι η ομάδα του πλάνου είναι μια αξιόλογη ομάδα και παλεύει όλα τα παιχνίδια και αυτά, είναι δύσκολο ότι θα του στερήσουν το πρωτάθλημα. Το κέρδος νομίζω και τους εύχομαι του χρόνου να είναι το γήπεδο όπως τους έχει υποσχεθεί ο Δήμος. Έχετε κάποια πληροφορία, κύριε Πρόεδρε? Έχω κάποιες. Από τις συζητήσεις κάνουμε με τους. Είναι, δεσμεύεται και ο Δήμος και με τον εργολάβο έχουμε κουβεντιάσει ότι το γήπεδο θα, σίγουρα θα γίνει και του χρόνου η ομάδα θα παίζει στο γήπεδο εκεί πέρα. Και νομίζω πέρα από το πρωτάθλημα και όλα αυτά, το κέρδος και η ιστορία είναι αυτή. Mm-hmm. Το είχα ζήσει και εγώ στο χωριό μου. Το κέρδος αυτό τελικά είναι που μένει. Να καταφέρει η ομάδα εκεί, μια και είναι έτσι και κουρσοβεί και μια περιοχή. Είναι 4-5 χωριά που μπορεί να έχει μια σταθερή και καλή ομάδα. Αλλά το βασικό είναι αυτό, να φτιαχτεί το γήπεδο. Ωραία. Και νομίζω ότι πιστεύω ότι τελικά, αφού ο Τάπητας είναι εκεί πέρα, κάποια έργα έχουν γίνει. Θέλει κάποιο κυνήγι με όλους τους αρμόδιους. Ξέρουμε ότι αντιμετωπίζουν και κάποια προβλήματα. Νομίζω όμως θα λυθούν και το γήπεδο θα φτιαχτεί. Αυτό είναι η επιτυχία. Επειδή μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος και θα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις σε λίγο. Ναι, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να μας πείτε. Πώς ανεβαίνουν, που μου είπε. Ναι, ναι, πάμε να δούμε λίγο την κάρτα, παρακαλώ. Η πρώτη ομάδα, αν έλεγε. Όπως είναι τώρα, ο Ελατειακός εννοείται ανεβαίνει. Παρακαλώ την κάρτα να είναι. Έτσι, ευχαριστώ πολύ. Έχει ανέβει ανεξαρτήτως του αποτελέσματος την Κυριακή και ο Άγιος Λέων. Έχει ανέβει, ό,τι και να χάσει από τον Απόλλωνα. Το μόνο που παίζεται στην Κυριακή, γιατί καταρχήν να πω δύο κουβέντες εδώ, ότι όλοι αυτοί και με την Α κατηγορία και με τη Β, το ότι μέχρι στο τελευταίο λεπτό είδατε το Μαχειράδο, εκρήθηκε στο τελευταίο. Στην τελευταία αγωνιστική πήρε τη δεύτερη θέση. Ναι, πήρε τη δεύτερη θέση. Και πήρε και τον πλεονέκτημα. Νομίζω ότι έχουμε δώσει ένα μεγάλο βάρος στην προκήρυξη και γι' αυτό από εκεί απορρέει το αποτέλεσμα του πρωταθλήματος. Και με τα χρόνια αυτά που ασχολιόμαστε, 3-4 χρόνια τώρα έντονα, κάθε χρόνο και τελικά φέτος πέτυχε και η προκήρυξη και είναι αυτό το ενδιαφέρον το φοβερό που έχει. Και ο Άγιος Λέων, λοιπόν, αυτό που παίζεται την Κυριακή είναι ότι αν ο Απόλλωνας κερδίσει τον Άγιο Λέοντα, ο νικητής θα παίξει μπαράζ με τον νικητή του Αχιλλέα Λυκανά. Ναι, να πούμε ότι την Κυριακή παίζει. Εάν ο Απόλλωνας χάσει, θα ανέβει κατευθείαν χωρίς μπαράζ από το παιχνίδι Αχιλλέας Λυκανάς. Λοιπόν, να πούμε ότι την Κυριακή, αν είναι Κυριακή, γιατί δεν έχουμε μπροστά μας το πρόγραμμα, θα είναι την επόμενη Σαββάτο θα είναι. Μια πρώτη. Το λήξαμε απόψε με την Επιτροπή Πρωταθλήματος. Τα δύο παιχνίδια αυτά, γιατί έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα. Γιατί αυτό γίνεται που λέγαμε και προηγουμένως σχετικά με τα πηγαδάκια. Υπάρχουν προβλήματα που οι ομάδες, οι πολίτες δεν τα ξέρουν, παρακοιτάει και δικαιολογεί. Εντάξει, έχουν κάποιο δίκιο. Ο καθένας κοιτάει το τι βολεύει την ομάδα. Σωστά. Αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να μην αδικείται καμία ομάδα και να εξετάζουμε όλες τις περιπτώσεις για να μην μπορεί να πει κανείς κάτι. Εμείς τώρα έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα την Κυριακή, ότι έπρεπε αυτό το παιχνίδι. Άγιος Λέων Απόλλωνας, Αχιλλέας Οφπεάς και Ελατειακός Πλάνος έπρεπε να γίνουν την ίδια ώρα. Σωστά. Αλλά όμως ο Ελατειακός και ο Αχιλλέας έχουν την ίδια έδρα.
πράγματα τα οποία άλλος μπορεί να πει, γιατί εμείς λοιπόν πρέπει να διαλέξουμε το πιο δίκαιο, το πιο αντικειμενικό, το πιο να μην... Πότε θα παίξει ο Αχιλλέας μου, Αγγλικανά, πότε πρέπει να παίξει, τα πιο σοβαρά είναι Άγιος Λέων Απόλλωνας και Αγγλικανάς Αχιλλέας, θα παίξουν το Σαββάτο και Λατιακός θα παίξει την Κυριακή. Μάλιστα. Οπότε, Αχιλλέας Αλικανάς και Άγιος Λέων Απόλλων θα ρυθμίσουν αυτά τα δύο παιχνίδια. Ποια ομάδα θα παίξει... Υπάρχει και περίπτωση ισοβαθμίας. Ναι. Στην ισοβαθμία ανεβαίνει ο Απόλλωνας. Mm-hmm. Αν ο Απόλλωνας πάει ισοπαλία και ο Αχιλλέας κερδίσει τον ΟΦΠΕΑΣ... Ισοβαθμία ο Απόλλων με τον Αχιλλέα... Και στις δύο περιπτώσεις και περίπτωση υπάρχει να ισοβαθμίσει. Και με Αλικανά. Και με Αλικανά έχει πλεονέκτημα ο Απόλλωνας. Ο Απόλλωνας θέλει νίκη βασικά. Λοιπόν, αλλά ισοπαλία. Πριν κλείσουμε, πάμε παρακαλώ να δούμε πάλι την κάρτα και να μας πει ο πρόεδρος για άλλη μια φορά. Ελατιακός πρωταθλητής, αν βέβαια κερδίσει τον πλάνο. Που εντάξει, τα ποσοστά δείχνουν ότι ο Ελατιακός δεν χάνει την πρώτη θέση. Πολύ δύσκολο. Ο Άγιος Λέων, λοιπόν, κύριε πρόεδρε, αν κερδίσει τον Απόλλωνα, ανεβαίνει και αυτός απευθείας, όπως μας είπατε. Ναι. Και μετά παίζεται. Και να χάσει, ανεβαίνει απευθείας. Ναι, σωστά. Σωστά. Από εκεί και πέρα, αν κερδίσει, θα ανέβει ένας εκ των νικητών του αγώνα Αχιλλέας Αλικανάς ως τρίτος, έτσι δεν είναι, ναι, αν ναι. κερδίσει ο Άγιος Λέων. Αν κερδίσει ο Άγιος Λέων δεν έχει μπαράζ στην κατηγορία, δεν έχει καθόλου μπαράζ. Ανεβαίνει ο νικητής του Αχιλλέα Αλικανά. Που γίνεται στο νοσιακό γήπεδο, επαναλαμβάνω, το Σάββατο το μεσημέρι στις 4. Λοιπόν, αν σε περίπτωση που κερδίσει ο Απόλλωνας στον Άγιο Λέοντα, έτσι, σε αυτή την περίπτωση τι είπατε ότι γίνεται? Αν κερδίσει ο Απόλλωνας στον Άγιο Λέοντα παίζει... Θα παίξει με τον νικητή, του αγώνα Αχιλλέα Αλικανά. Γιατί μειώνεται και γίνεται στους 12 βαθμούς που πηγαίνουμε. Δηλαδή πηγαίνει ένας τρίτος, άλλος τέταρτος. Σωστά. Και σε περίπτωση, κυρίες και κύριοι, που ο Απόλλωνας καταφέρει στον Άγιο Λέοντα, στο γήπεδο του Αγίου Λέοντα, να φέρει ισοπαλία με τον Άγιο Λέοντα το Σάββατο, τότε αν κερδίσει ο Αχιλλέας τον Αλικανά σε ισοβαθμή με τον Απόλλωνα και ανεβαίνει ο Απόλλωνας γιατί έχει καλύτερη. Έχει δύο νίκες εναντί του Αχιλλέα. Και σε περίπτωση που κερδίσει ο Αλικανάς τον Αχιλλέα, έτσι. Ναι, σε περίπτωση. Πάλι ανεβαίνει ο Απόλλωνας. Όχι, άμα κερδίσει ο. Και αν έχουμε νικητή στο Αχιλλέα. Στο Αχιλλέα Αλικανάς. Αν έχουμε νικητή και ο Απόλλωνας χάσει, ανεβαίνει ο νικητής αυτό. Όχι, όχι, λέω. Σε περίπτωση που ο Απόλλωνας φέρει ισοπαλία με τον Άγιο Λέοντα. Και κερδίσει, ο Αλικανάς. Ναι, παίζουν. Βγαίνει. Έχουν διαφορά. Αλλά. Θα παίξουν μπαράζ. Απόλλωνας. Α, παίζει Απόλλωνας με τον Αλικανά. Ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βάλαμε, ευχαριστώ. Δύσκολα 11 η ώρα, 11 και 5 στους τηλεθεατές μας. Αλλά έτσι πρέπει, ναι. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Τώρα που πρέπει να κουβεί. Γιατί θα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και έχουμε και έναν εκλεκτό καλεσμένο, τον Ανδρέα το Χαρακτινό, τον παίχτη και παράγοντα του ΑΕΤΟΥ Καλλιπάδου, να μας μιλήσει για τη δικιά του ομάδα. Πώς κατάφερε να φτάσει μέχρι εδώ όλη την πορεία της ομάδας. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγο και πάλι μαζί. Base Cafe Club, στο κέντρο της πόλης. Βάλτε πλώρη για Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Ionian Ferries. Πλώρη για το όνειρο. Πλώρη για Ιόνιο. Θέλετε να αφήσετε το αποτύπωμά σας? Προωθήστε το λογότυπο της επιχείρησής σας σε μια σειρά από επιχειρηματικά δώρα. Μεγάλη γκάμα από ενδύματα και αξεσουάρ εργασίας, αθλητικές και ιατρικές στολές. Στο αποτύπωμα εκτυπώνεται άμεσα ακόμα και ένα είδος. Για δώρο ή προσωπική χρήση με μόνο όριο τη δική σας φαντασία. Αποτύπωμα. Γιατί μιλάμε την ίδια γλώσσα. Ωραία.
θα το πω άλλη μια φορά για να το πιστέψετε. Μόνο στην Nova θα δείτε τις καλύτερες ταινίες από τα μεγαλύτερα στούντιο του Hollywood σε πρώτη προβολή. Νέες, εκπληκτικές, αλλά και αγαπημένες σειρές. Τα περισσότερα και τα καλύτερα ντοκιμαντέρ. Και φανταστικά παιδικά. Αυτά και ακόμα περισσότερα μόνο με 29,90 το μήνα. Τώρα όλοι θα βλέπουν πολύ Nova με μια προσφορά που θα κρατήσει πολύ λίγο στα καταστήματα Fortnite. Οπτικά Κορονιός. Η μεγαλύτερη συλλογή σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Κάθε όροφος και μια υπηρεσία. Πωλήσεις, επισκευές, λύσεις για τα μάτια σας μόνο. Οπτικά Κορονιός. Με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και συνεργασία με τους μεγαλύτερους οίκους. Και αν ο ήλιος καίει, τότε οκ. Ελευθερίου Βενιζέλου 8, δίπλα στην Αγροτική Τράπεζα. Οκ. Για τις πιο γλυκές στιγμές της ζωής σας, επισκεφτείτε το ζαχαροπλαστείο Ίδιον στο Μουζάκι Ζακίνθου. Γευτείτε τις πάστες, τα σιροπιαστά, αλλά και τα παγωτά παραγωγής του ζαχαροπλαστείου φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Επίσης, παραγγείλετε την τούρτα γάμου, βαπτίσεως και γενεθλίων. Το ζαχαροπλαστείο Ίδιον έχει λάβει την τιμητική βράβευση για τη δημιουργία της καλύτερης τούρτας κούκκι στην Ελλάδα. Ζαχαροπλαστείο Ίδιον, στο Μουζάκι Ζακίνθου. Αν είναι να τις φας, έλα σε μας. Top Τζάντε. Φάτες όλες τις τέλειες νοστιμιές και πιες τον καλύτερο καφέ της ημέρας. Top Τζάντε. Αν είναι να τις φας, έλα σε μας. Νέο Top Τζάντε στην Καμάρα Γιου Λαζάρου. Μαζί σας όλο το 24ωρο. Τηλέφωνο για delivery 26950-41444. Είναι γευστική πανδεσία με ποιότητα και ουσία. Το στέκι των γεύσεων. Ένα είναι μαγειρίο όνειρο. Στο στέκι μας απολαύστε τα καλύτερα. Καθημερινά αγνά ολόφρεσκα μαγειρευτά και ζουμερά καλοψημένα ψητά. Χειροποίητες αξίες αναλύονται στο χρόνο. Το στέκι των γεύσεων. Γευστική πανδεσία με φαντασία. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι στο τρίτο ημίχρονο εδώ στο Ιόνια Channel, κυρίες και κύριοι. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε απόψε μαζί μας τον Ανδρέα τον Χαρακτινό, τον παίχτη και παράγοντα όμως της ομάδας του Αετού Καλλιπάντου. Καλησπέρα, Ανδρέα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, Γιώργο. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Κάνατε το πρώτο βήμα, έτσι. Ναι, θετικό, με την ψυχή στο στόμα που λέμε, τελευταία δευτερόλεπτα. Ναι, όπως δεν ξέρω αν ήσουν στο γήπεδο. Όχι, δεν ήμουν, ήμουν στο Μαχαιράδο. Ήταν ένα παιχνίδι που μπορεί να το χαρακτηρίσει. Ο Γιάννης φοβάται το θρύο και το θρύο το Γιάννη. Έτσι, λογικό είναι. Έτσι. Λογικό είναι. Ήταν παίζεται παιχνίδι, μια κατηγορία. Ναι, και οι δύο ομάδες φυλάγανε τα νότα τους, παίζανε προσεκτικά. Και όπως είχαμε πει και πριν τον αγώνα και που μιλήσαμε και μέσα στα αποδυτήρια και με τα παιδιά, ότι θα κρινόταν κατά την προσωπική μου άποψη και κατά την άποψη και των προπονητών και των παιδιών στον γκολ και στη λεπτομέρεια. Και έτσι έγινε. Βέβαια, έφτασε μέχρι το 95 σχεδόν για να γίνει αυτό. Πραγματικά έτσι έγινε. Από ό,τι διάβασα στο ρεπορτάζ έτσι που μου έδωσαν οι συνάδελφοι που ήταν στο παιχνίδι, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν είχε πάρα πολλές ευκαιρίες, είχε όμως κάποιες σημαντικές, έτσι. Όχι, και δεν... από εσάς και από τα πηγαδάκια. Ναι, όπως το λες, δεν είχε πάρα πολλές ευκαιρίες, γιατί όπως σου είπα, ήταν ένα παιχνίδι που ο καθένας κοίταγε πώς θα διαφυλάξει τα νότα του και πώς θα βγει να κάνει την ευκαιρία. Ωραία. Βάλε μια νοτελεία στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε την Αναστασία Κορφιάτη, την πρόεδρο της ομάδας της Δόξας Πηγαδακίων, που διαβάσαμε νωρίτερα την ανακοίνωση. Κυρία Κορφιάτη, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας, κυρία Αναγνωστόπουλε. Καλησπέρα και στον Ανδρέα που είναι εκεί. Καλησπέρα και εγώ. Μία μικρή διευκρίνηση θα ήθελα να κάνω, ναι, για ναι, να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους. Ωραία. Καταρχήν, θα ήθελα να σας πω ότι ποτέ στην τρέχουσα χρονιά το σωματείο μας δεν έκανε κανένα αίτημα. Άρα είναι το πρώτο και το τελευταίο αίτημα. Μάλιστα. Που γίνεται, έτσι. Ναι, γιατί ακούστηκε ότι από τον κύριο πρόεδρο αυτό εννοείται ότι έχουν γίνει και άλλα αιτήματα. Όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει κανένα άλλο αίτημα στην τρέχουσα χρονιά, απολύτως κανένα. Μάλιστα. Όσο αφορά το ότι δεν έγινε γραπτό το αίτημα, όταν εγώ του είπα ότι κύριε Κλάδη έχουμε αυτό το αίτημα να κάνουμε να σας το φέρω γραπτός, μου είπε ότι από τη στιγμή που το λέτε σε μένα, δεν υπάρχει και λόγος, θα το κανονίσω εγώ. Δεν υπάρχει λόγος να το φέρετε και γραπτός. Μάλιστα. Έτσι, για να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους. Ωραία.
Εντάξει, αυτό ήθελα να πω. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό αγώνα την Τετάρτη. Καλό αγώνα. Καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Κορφιάτη, την πρόεδρο τη ομάδα του Δόξα Πηγατακίων. Διαβάσαμε και την ανακοίνωση, κυρίε και κύριοι. Τα συμπεράσματα δικά σα. Πάμε στον καλεσμένο μα. Να πούμε ότι στην επόμενη εκπομπή θα έχουμε καλεσμένου και από τη Δόξα Πηγατακίων. Δεν θέλουμε να μονόπλευρα να έχουμε την ενημέρωση. Σίγουρα. Απλά φέραμε τον νικητή, γιατί έτσι ήθιστε ο νικητή να έρχεται πρώτο. Λοιπόν, Αντρέα μου, πάμε νικητής στο παιχνίδι. Πάντα θα είναι αυτό που θα είναι τελευταίο, που θα γυλάσει τελευταίο. Αυτό είναι, ναι, εντάξει. Απλά εσεί πήρατε το πρώτο παιχνίδι. Και εντάξει, έχετε την ψυχολογική ανάταση. Σίγουρα υπάρχει ένα ψυχολογικό αβαντάζ στην ομάδα, στα παιδιά, γιατί όλη αυτή τη χρονιά όλοι οι κόποι έχουν φτάσει σε ένα σημείο που μπορεί να πραγματοποιηθούν και να υπάρχει μια ευτυχή κατάληξη στην ομάδα. Ωραία. Λοιπόν, Αντρέα, εδώ είσαι με διπλή ιδιότητα. Είσαι και του ποδοσφαιριστή αλλά και του παράγοντα. Σωστά. Οπότε είσαι καθήλυνα αρμόδιος να μας μιλήσεις και πώς κύλησε όλη η χρονιά και από τις δύο περιπτώσεις. Έτσι, και στα οικονομικά, δηλαδή πώς ήταν τα πράγματα. Είσαστε μια ομάδα που έρχεται από το Β' τοπικό. Ανεβήκατε πέρυσι μαζί με τον Θοδωρή τον Δραγώνα, τον προπονητή σας, τον πρώην προπονητή σας, νυν Αστέρα Γαϊτανιού. Θα ήθελα έτσι να μας πεις πώς ήταν αυτή η χρονιά. Μια ιστορική αναδρομή. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ναι. Η ομάδα είχε να παίξει Α κατηγορία 10 χρόνια. 10 χρόνια. 10 χρόνια όταν ανεβήκαμε πέρυσι που έγινε αυτή η ιστορία. Ναι, ναι, ναι. Να κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα, να πω και τις ευχαριστίες μας στον Θοδωρή τον Δραγώνα για τα 3 χρόνια που ήταν στην ομάδα και μας βοήθησε. Και το εύχομαι κάθε επιτυχία όπου και να είναι. Πάμε λοιπόν τώρα στην ομάδα όσον αφορά αυτό. Η ομάδα λοιπόν είχε να παίξει 10 χρόνια στην Α κατηγορία. Προσπάθησε μέσα από πολλά, κάθε χρόνο υπήρχαν κάποιες προσπάθειες. Τα 3 τελευταία χρόνια οι προσπάθειες είχαν ενταχθεί περισσότερο σε αυτό το κομμάτι. Καρποφόρησε πέρυσι, οπότε φέτος πήγαμε στην Α κατηγορία. Όλη η ομάδα, όλοι οι ποδοσφαιριστές, καταρχάς που παίζουν στην ομάδα, ήταν άπειροι. Το 80% μπορώ να πω πάνω σε αυτή την κατηγορία. Κανείς βέβαια από τους ποδοσφαιριστές που παίζουν στην ομάδα αυτή τη στιγμή, αν περάσουμε το οικονομικό κομμάτι, δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ. Να, μάλιστα, μάλιστα. Ούτε προπονητής, ούτε ποδοσφαιριστής, ούτε τίποτα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι το ποδόσφαιρο, έτσι. Γι' αυτό λέγεται ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Έτσι. Την ομάδα λοιπόν την απαρτίζουν και ποδοσφαιρικά και διοικητικά ένας όμιλος φίλων, μπορώ να το πούμε, ένας σύλλογος φίλων. Το μεγάλο μας πρόβλημα εμάς σαν ομάδα είναι ότι δεν έχουμε στήριξη γενικά από παράγοντες εξωαγωνιστικούς. Α, μάλιστα. Δηλαδή, όπως είπες, είμαι ποδοσφαιριστής στην ομάδα, είμαι παράγοντας, είμαι γενικός αρχηγός, είμαι ταμείος, όχι εγώ μόνο. Ναι, ναι, κατάλαβα. Όλα τα παιδιά, δηλαδή, είναι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν υπάρχουν δηλαδή τίτλοι, δεν υπάρχουν τίτλοι. Είναι όλοι μαζί και βοηθάνε ο καθένας. Αν κάποια στιγμή, αυτή τη στιγμή μας ακούει κάποιος άνθρωπος, κάνω θερμή παράκληση, αν μπορεί να βοηθήσει εξωαγωνιστικά, μάμα την Κυριακή που θα μας φέρει κάτι στο γήπεδο, μάμα που θα μπορέσει να βρει δύο φίλους να προσφέρουν οικονομικά, μια χορηγία, κάτι δηλαδή. Είναι ένα σπουδαίο πράγμα. Mm-hmm. Γιατί φεύγει και από εμάς ένας βάρος που κουβαλάμε. Σωστά, γιατί δεν μπορεί να είσαι και ποδοσφαιριστής και παράγοντας και προπονητής και να θες να δείξεις και το καλό παράδειγμα και στους μικρότερους και σε όλα αυτά. Είναι δηλαδή μεγάλο το φορτίο. Αντρέα, πόσα παιδιά από το χωριό είναι στο δυναμικό της ομάδας? Το 80% της ομάδας στηρίζεται στα παιδιά του χωριού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στα παιδιά. Βέβαια, γιατί υπάρχουν και κάποιοι, φανέλα, έτσι. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι ξένοι ποδοσφαιριστές από άλλα χωριά που θέλω να τους ευχαριστήσω εδώ πέρα. Δεν θα ονοματίσω για να μην ξεχάσω κάποιον και παραξηγηθώ. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ αυτά τα τελευταία χρόνια τα παιδιά στην ομάδα και θεωρούν την ομάδα σαν δικιά τους, σαν οικογένεια. Γιατί και το κλίμα που έχουμε αυτή τη στιγμή και στα αποδυτήρια και εκτός αποδυτηρίων και αυτά είναι ότι είμαστε μια ομάδα οικογένεια. Δηλαδή υπάρχει πολύ καλό κλίμα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι να ούτε να μοιράσουμε ούτε να χωρίσουμε. Υπάρχει φιλία. Και αυτό που λέμε και σε όσους θέλουν να έρθουν στην ομάδα να παίξουν, ότι υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα. Το σεβόμαστε, να σεβαστείτε την ομάδα. Δεν παίρνει κανείς ούτε ένα ευρώ. Οπότε δεν λέμε ότι κουβεντιάζουμε πίσω από πλάτες ή κάτω από τα τραπέζια. Δηλαδή όλοι θέλουμε να βοηθήσουμε αυτό το σύλλογο να σταθεί, γιατί όσοι δεν γνωρίζουν είναι μια ομάδα με ιστορία. Mm-hmm. Έχουν παίξει πάρα πολύ μεγάλοι ζακυθινοί ποδοσφαιριστές σε αυτή την ομάδα. Έχει κάνει κάποια ιστορία. Έχει παίξει
και στα καλοκαιρινά που είχε πάρει τα πρώτα, το ναι, πρώτα πρωταθλήματα, είχε παίξει και τουρνά και απ' έξω όταν γινόταν στα καλοκαιρινά. Έχετε παίξει και έξω. Έχει παίξει και έξω. Και γενικά έχει μια ιστορία και προσπαθούμε και εμείς αυτή η ιστορία να παραμείνει. Να τη συνεχίσετε, ναι, ναι, και τα να... παιδιά που βγαίνουν από το χωριό να την συσπυρώνουν, σωστά, να τη στηρίζουν. Και, καλά και βασικά εκεί στηριζόμαστε. Ωραία. Δεν θέλουμε να κάνουμε πρωταθλητισμούς. Σωστά, ναι, εντάξει. Να απλά να υπάρχει μια... αυτή η ομάδα να μην χαθεί το όνομα, να μην διαλυθεί. Λοιπόν, Αντρέα, θα πάμε και γενικότερα στην Α κατηγορία. Μόλις ξεκίνησαν οι μεταγραφές και ολοκληρώθηκαν, εμείς που ασχολούμαστε όλοι με το ποδόσφαιρο, και δημοσιογράφοι και ποδοσφαιριστές και παράγοντες. Βάζοντας κάτω λοιπόν τα κοιτάπια μας, να το πω έτσι, βλέπαμε ότι τρεις ομάδες, Παναρκαδικός, εσείς και τα Πηγαδάκια, δεν έχουν κάνει αξιόλογες μεταγραφές. Και λέγαμε όλοι ότι αυτές οι τρεις ομάδες είναι υποψήφιες για υποβιβασμό. Όπως και ήταν. Ναι, εντάξει. Την έκπληξη την έκανε το Γαϊτάνι, το οποίο έχει πετάξει χρήματα, σωστά, είχε παίχτες καλούς στο ρόστερ. Αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να φτάσει στην πηγή. Μάλιστα, ο Θοδωρής ο Δραγώνας, ο πρώην προπονητής σας, αυτό λέει ότι έχασα από τον Καλυπάδο και αυτό πληρώνω. Εντάξει, και εμείς χάσαμε τον Καλυπάδο. Εντάξει, εννοείται. Αυτό πληρώνω. Χαριτολογώντας βέβαια, ο Θοδωρής. Σίγουρα. Ένα πολύ καλό παιδί, εκλεκτό παιδί και καλός προπονητής. Σίγουρα. Έχει μέλλον μπροστά του. Λοιπόν, πιστεύεις ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο αυτό το γεγονός ότι δεν ενισχύθηκε η ομάδα και χαροπάλευε εντός εισαγωγικών να μείνει στην κατηγορία? Οι γνώσεις μας από την πρώτη στιγμή που ανεβήκαμε στην κατηγορία, οι κινήσεις που θέλαμε να κάνουμε ήταν κάποιες συγκεκριμένες. Σωστά. Όπως σας είπα, η ομάδα δεν διαθέτει οικονομικό μπάτζετ για να κάνει. Ποδόσφαιρο. Έτσι. Σκοπός μας ήταν τα παιδιά που ανεβάσανε την ομάδα, τα ίδια παιδιά μπράβο να παίξουν σας, και να χαρούν και την Α κατηγορία. Να πάρουν εμπειρίες και από αυτή την κατηγορία. Αν μπορούσαμε να βρούμε 2-3 ποδοσφαιριστές που έχουν κάποια Α εμπειρία από την κατηγορία και να έρθουν να παίξουν στην ομάδα χωρίς ούτε το παραμικρό ευρώ να πάρουν σαν όφελος τώρα, αν χρειαζόταν κάποια φυσιοθεραπεία, κάτι. Εντάξει, αυτό δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε αυτό, ανθρώποι είμαστε όλοι. Λοιπόν, αυτό ήταν ο σκοπός μας. Αυτά τα ίδια τα παιδιά που παλέψανε τόσα χρόνια, που παλεύανε μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σκοπό, να χαρούν αυτό το πράγμα. Και αυτός ο ίδιος. Το πάθος που είχαν για τη διάκριση, για να παίξουν την μπάλα και για να φτάσει η ομάδα μέχρι εκεί που έχει φτάσει, αυτή η διάθεση βγήκε και να φτάσει και η ομάδα μέχρι εδώ που έχει φτάσει. Ναι, ναι. Και όπως σας είπα και πριν, στον πρώτο γύρο η ομάδα ήταν άπειρη πάνω σε αυτή την κατηγορία και πώς να διαχειριστεί. Και έχασε πόντους, έχασε βαθμούς από εκεί. Λοιπόν, και αν δείτε, στον πρώτο γύρο είχαμε 7 βαθμούς. Και φτάνουμε σε ένα δεύτερο γύρο και πήγαμε πάρα πολύ καλά. Έτσι. Και χτυπάγαμε και όλα τα παιχνίδια, δηλαδή. Σχεδόν πρωταθλητισμό κάνατε. Σχεδόν. Εντάξει, ναι. Πες το και έτσι, από τις μικρές ομάδες που κάναμε τον πρωταθλητισμό. Και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε. Και εδώ δεν παρατάμε κανένα παιχνίδι, γιατί βγαίνει μέσα από αυτά τα παιδιά αυτό το πάθος και η δύναμη για θέληση και για δουλειά. Μάλιστα. Πάμε λίγο γενικότερα στην Α κατηγορία. Θα ήθελα να πεις την γνώμη σου πώς είδες το πρωτάθλημα φέτος. Αν δικαίως αυτές οι ομάδες που διεκδικούν την άνοδό τους τώρα, αυτές οι τρεις, βαθμολογικά Θύελλα, Μπελοκήπων, Μαχαιράδο και Τσιλιβή, βρίσκονται εκεί που είναι, και αν πιστεύεις ότι μπορούσε μία ακόμα εκ των Ζακυνθιακού, Παναρτημισιακού, ακόμα και ο Λεβάντες, ο οποίος έμεινε πίσω στη συνέχεια, μπορούσε να διεκδικήσει κι αυτός μία θέση στην τετράδα. Κοίταξε, σίγουρα το πρωτάθλημα το φετινό έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ. Όλοι ξέρουμε το λόγο, ότι λόγω των παιδιών που ήρθαν να παίζουν στην Α κατηγορία, τώρα δεν χρειάζεται να ονοματίζουμε άτομα με μεγάλη ευέλεια. Ειδικά οι τρεις που ήρθαν από τον Απζάκη, έτσι, δεν χρειάζεται. Κωστάκης, Λιβέρης και Τσιριγότης. Σεβαστά ονόματα και μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Αυτό λοιπόν αναβάθμισε την ποιότητα της Α κατηγορίας. Δικαιολογημένα είναι αυτές οι ομάδες εκεί που είναι. Αν και κατά την προσωπική μου άποψη, όλες οι ομάδες είχαν κάποια σκαμπανεβάσματα. Βέβαια, κατά προσωπική μου άποψη, η Θύελλα με τις μονάδες που έχει δεν έχει αποδώσει το ποδόσφαιρο που θα έπρεπε να έχει αποδώσει μέσα στο γήπεδο. Να ευχαριστείται ο κόσμος που πάει να τους βλέπει. Γιατί, Αντρέα? Αυτό άγχος, δεν μπορώ να το κρίνω. Ίσως είναι το άγχος. Ίσως το άγχος είναι της νίκης, γιατί. Και το άγχος της νίκης και ότι ξέρεις ότι είσαι η καλύτερη ομάδα και έχεις στις πλάτες σου αυτό το άγχος να σε κυνηγάει, να το μεταφέρεις, ότι κάθε Κυριακή πρέπει να κερδίσεις γιατί κάνεις τον πρωταθλητισμό. Ότι εκτός αυτού είναι ότι και ο προπονητής είχε πάρα πολλά ονόματα να διαχειριστεί, ποδοσφαιριστής, και θα έπρεπε.
Ότι είχε τρεις εισάξιες ομάδες. Σίγουρα. Είχε 33 ποδοσφαιριστές, είναι τρεις εντεκάδες. Σίγουρα. Και εισάξιες. Και θα έπρεπε όλοι να παίρνουν τον χρόνο συμμετοχής του. Αυτό είναι. Και αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Ο κύριος Αγκαλιώτης με τον κύριο Ντόβρο έπρεπε κάθε Κυριακή ή Σαββάτο, ανάλογα στο πότε πέσανε. Εντάξει, κράταγε κάποιο κορμό, αλλά θα έπρεπε να κρατάει τις ισορροπίες για να κρατήσει και όλο το ρόστερ στη. Τώρα, όσον αφορά για το Τσιλιβί, οι άνθρωποι του γενικά πρέπει να είναι ευχαριστημένοι για αυτό που έχουν κάνει φέτος. Και το λένε κιόλας. Γιατί πήραν μια ομάδα με τρία δελτία από ό,τι ξέρω ένα, και διαβάζω και αυτά. Ακόμα χειρότερα. Και καταφέραν να φτάσουν. Του Βιδούλκαν, δεν κάνω λάθος, του Παύλου. Μπράβο, να φτάσουν μια ομάδα, να πάρουν παίκτες, να φτάσουν μια ομάδα που κατά την προσωπική μου άποψη το μεγαλύτερο διάστημα του πρωταθλήματος για μένα να έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Και μια ομάδα που δεν κοντραριζόταν εύκολα και ειδικά μέχρι στην Γκαμπή που έκαμε τώρα και με την απώλεια του Στάθη του Μπάστα που το παιδί του εύχομαι ό,τι καλύτερο γιατί είναι εξαιρετικό παιδί και ποδοσφαιριστής και σαν χαρακτήρα το εύχομαι γρήγορα επάνωδο. Αλλά και έκανε, πιστεύω ότι έφτασε τώρα και αυτή να κάνει την κοιλιά της. Mm-hmm. Εκτός ότι έχασε και το Στάθη, έκανε και αυτή την κοιλιά. Βέβαια το έκανε σε ένα χρονικό σημείο που είναι λίγο δύσκολο. Ακριβώς. Που έπρεπε εκεί να είναι έτοιμο. Ναι, που να είναι έπρεπε. Και ίσως ένα άλλο στοιχείο για μένα είναι ότι ίσως και τα παιδιά αυτά που ήρθαν όλοι στην ομάδα να μην μπορούσαν να αντέξουν το άγχος του πρωταθλητισμού και mm-hmm. της πίεσης, όχι του πρωταθλητισμού, της πίεσης μάλλον. Αυτό. Γιατί όλοι οι περισσότεροι ασχολούνταν με το τι θα κάνει το Τσιλιβί. Ακριβώς. Δεν ασχολούνταν με το τι θα κάνει η Θύλα ή το Μαχεράδο. Ή το Μαχεράδο, μπράβο. Και το Μαχεράδο είδες με την εμπειρία του. Περισσότερο τα είχαν με το Τσιλιβί, το τι θα κάνει το Τσιλιβί. Ακριβώς. Γιατί έπαιζε και με το μείον 6. Σωστά. Κάποια φορές και με τις ήττες της Θύλας πέρασε και στην πρώτη θέση και υπήρχε άγχος γενικά για την ομάδα. Τώρα όσον αφορά για το Μαχεράδο είναι μια ομάδα με βαριά φανέλα, όπως λέτε όλοι σας. Και ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να αποδείξει μες στο γήπεδο την αξία της ομάδας. Και έχει, το έχει αποδείξει κιόλας. Έτσι. Έχει πολύ καλά στελέχη, πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές και πολύ καλή διοίκηση. Γιατί τα παιδιά και ο Κουρούμαλος και ο Κεφαλονίτης κάνουν πολύ καλή δουλειά στο θέμα της διοίκησης και αυτό είναι πολύ σοβαρό πράγμα σωστά, για την ομάδα. Σωστά. Και οι υπόλοιποι που είναι στην διοίκηση. Το λέω εγώ γιατί ξέρουμε, εμείς είμαστε το ίδιο αντίθετο και γνωρίζουμε σωστά. Τι διαφορά είναι αυτό το πράγμα. Οπότε πιστεύω κάποια στιγμή στο Μαχεράδο είχε σκαμπανεβάσματα. Mm-hmm. Είχε σκαμπανεβάσματα και όταν και εμείς πήραμε την ισοπαλία μέσα στο Μαχεράδο ήταν μια περίοδο που το Μαχεράδο ήταν μια του ύψους, μια του βάθους. Δεν είχε σταθερή απόδοση. Γιατί ήμουν σε αυτό το παιχνίδι, ναι, όντως. Έτσι. Αλλά πιστεύω ότι τις τελευταίες 5-6 αγωνιστικές βρήκε τα πατήματά του. Οι ποδοσφαιριστές του δείξανε χαρακτήρα και δικαίως πιστεύω έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τις άλλες ομάδες, Παναδημησιακό, Ζακυνθιακό, Λεβάντε, περίμενες εσύ. Να σου πω την αλήθεια, περίμενα το Ζακυνθιακό γιατί είναι μια ομάδα όπως μας έχει συνηθίσει κάθε χρόνο ο κύριος Κουρούμαλος να στείνει μια ομάδα με χαρακτήρα και με πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές που βγάζει. Θα την περίμενα λίγο πιο καλύτερη, πιο ανταγωνιστική. Mm-hmm. Να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Εντάξει, δεν βγήκε, δεν χανόμαστε, εδώ είναι, θα ξαναπροσπαθήσει. Σίγουρα. Ο Παναρτημεσιακός, δεν είχα κάποια εικόνα σαφή για να ξέρω τι μπορούσε να κάνει. Βέβαια, έχει κάνει κάποιες μεταγραφές για αυτή η ομάδα και αυτά. Είχε και τον Νίκο το Βεντουρί που είναι ένας αξιόλογος προπονητής και δουλεύει σκληρά πάνω στην ομάδα και αυτά. Και καλό υλικό είχε. Ναι, και καλό υλικό. Πιστεύω ότι πλήρωσε κάποια λάθη της αρχής και εκεί δεν του φτάσαν οι πόντοι και κάποιοι τραυματισμοί που ήρθαν για να μπει και αυτό στα μπαράζ. Θα μπορούσε, πιστεύω, ο Παναδημησιακός να έχει μπει και αυτό στα μπαράζ. Ο Λεβάντες για μένα ήταν αρνητική η αρνητική έκπληξη μέχρι σε ένα σημείο γιατί και αυτοί είχαν χαλάσει κάποια χρήματα αρκετά η διοίκηση. Είχε φέρει αρκετούς καλούς ποδοσφαιριστές και τα άλλα παιδιά. Βέβαια, και τα άλλα παιδιά και Τζιαφερέ. Οι δύο αδέρφια είναι ο Κώστας και ο Θανάσης. Ναι. Ήταν ο Κωστής, ο Άγγελος, ο οποίος έφυγε το Γενάρη στο Μαχεράδο. Και γενικώς όλα τα παιδιά. Ναι, και ο Κώστας που ήταν στην Κυψέλη, δεν θυμάμαι το διαφεύγει το όνομά του. Ο Αντωνόπουλος. Πολύ καλή ποδοσφαιριστή. Να μην αδικήσουμε κάποια από τα παιδιά. Σημείο, έτσι, λοιπόν, ναι, μέχρι ένα σημείο, πολύ καλές μονάδες, ώστε να μην αδικήσουμε τα παιδιά. Μέχρι ένα σημείο, λοιπόν, ήταν εκτός από τα νερά του.
προς το τέλος, δηλαδή, ειδικά στο δεύτερο γύρο και μετά βρήκε τα νερά του, αλλά πιστεύω ήταν αργά για να μπορέσει να κάνει κάτι παραπάνω. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κανέναν προπονητή, πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι έφυγε ο κύριος Μαβίδης από το νησί. Που είχε πέρυσι την ομάδα. Εγώ το και την ήξερε πολύ καλά, έτσι. Σίγουρα. Αν το ξέρει, το τον κύριο Μαβίδη δεν τον γνώρισα προσωπικά. Δεν τον γνώρισες, όχι. Αλλά με παιδιά που δούλεψα μαζί του και με τους ανθρώπους που είναι στο Δέλτα Σίγμα του Λεβάντε. Και μιλάς, έτσι. Και μιλάω, εντάξει. Μου είπαν ότι ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Mm-hmm. Και εντάξει, δεν είναι τυχαίο ότι είχε δουλέψει και σε ομάδα τέταρτη εθνική και αυτά. Και γάμα εθνική. Και γάμα εθνική. Ωραία, ακόμα καλύτερα. Οπότε πιστεύω ήταν ένας σοβαρός λόγος. Γενικά άλλαξε όλη η χημεία της ομάδας. Ακριβώς. Και οι διοικούντες στήσανε την ομάδα κατά τις καλοκαιρινές μεταγραφές βάσει με αυτά που ήθελε ο Μαβίδης και ο Μαβίδης να περάσει μέσα στην ομάδα. Και κάπου εκεί χάλασε. Συν ότι άλλαξε και τρεις προπονητές στη διάρκεια της χρονιάς. Έτσι και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Ο κύριος Βεντουρίς, ο κύριος Δημήτρης Τσουκαλάς και συνέχεια ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και αυτό. Mm. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε στην Β' κατηγορία. Θα ήθελα την άποψή σου και εκεί. Δεν ξέρω, οι συνάδελφοι να με ενημερώσουν όταν θέλουν να πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε χρόνο. Ωραία. Να πάμε λοιπόν τώρα σε... Αντρέα μου, θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις. Να έρθουμε να μιλήσουμε για Β' κατηγορία. Πάμε λοιπόν στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, το τελευταίο για απόψε. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε να μιλήσουμε με τον Αντρέα τον Χαρακτηνό, τον παίκτη και παράγοντα της ομάδας του ΑΕΤΟΥ Καλλιπάδου, ο οποίος ΑΕΤΟΥ Καλλιπάδος, όσοι από εσάς μπήκαν αργότερα στην παρέα μας και δεν είναι από την αρχή, είναι στα μπαράζ παραμονής στην Α' κατηγορία της Εψακίνθου. Αντιμετωπίζει τη Δόξα Πηγαδακίων, την κέρδισε στο πρώτο παιχνίδι το προηγούμενο Σάββατο στο γήπεδο τους, έπαιζαν στο γήπεδο του Αγγερικού με 1-0 με γκολ στο 95 στο 5ο λεπτό καθυστερήσεων, να το πω καλύτερα, του Μαρόπουλου. Πάμε λοιπόν στη διαφημίση σε λίγο και πάλι μαζί. Στο κέντρο της πόλης. Βάλτε πλώρη για Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Ιόνιαν Φέρις. Πλώρη για το όνειρο. Πλώρη για Ιόνιο. Θέλετε να αφήσετε το αποτύπωμά σας. Προωθήστε το λογότυπο της επιχείρησής σας σε μια σειρά από επιχειρηματικά δώρα. Μεγάλη γκάμα από ενδύματα και αξεσουάρ εργασίας, αθλητικές και ιατρικές στολές. Στο αποτύπωμα εκτυπώνεται άμεσα ακόμα και ένα είδος. Για δώρο ή προσωπική χρήση με μόνο όριο τη δική σας φαντασία. Αποτύπωμα. Γιατί μιλάμε την ίδια γλώσσα. Ωραία, θα το πω άλλη μια φορά για να το πιστέψετε. Μόνο στην Nova θα δείτε τις καλύτερες ταινίες από τα μεγαλύτερα στούντιο του Hollywood σε πρώτη προβολή. Νέες, εκπληκτικές, αλλά και αγαπημένες σειρές. Τα περισσότερα και τα καλύτερα ντοκιμαντέρ. Και φανταστικά παιδικά. Αυτά και ακόμα περισσότερα μόνο με 29,90 το μήνα. Τώρα όλοι θα βλέπουν πολύ Nova με μια προσφορά που θα κρατήσει πολύ λίγο στα καταστήματα Fortnite. Οπτικά Κορονιός. Η μεγαλύτερη συλλογή σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Κάθε όροφος και μια υπηρεσία. Πωλήσεις, επισκευές, λύσεις για τα μάτια σας μόνο. Οπτικά Κορονιός. Με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και συνεργασία με τους μεγαλύτερους οίκους. Και αν ο ήλιος καίει, τότε οκ. Ελευθερίου Βενιζέλου 8, δίπλα στην Αγροτική Τράπεζα. Οκ. Για τις πιο γλυκές στιγμές της ζωής σας, επισκεφτείτε το ζαχαροπλαστείο Ίδιον στο Μουζάκι Ζακίνθου.
Γευτείτε τις πάστες, τα σιροπιαστά, αλλά και τα παγωτά παραγωγής του ζαχαροπλαστείου, φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Επίσης, παραγγείλετε την τούρτα γάμου, βαπτίσεως και γενεθλίων. Το ζαχαροπλαστείο Ίδιον έχει λάβει την τιμητική βράβευση για τη δημιουργία της καλύτερης τούρτας κούκκι στην Ελλάδα. Ζαχαροπλαστείο Ίδιον, στο Μουζάκι Ζακύνθου. Αν είναι να τις φας, έλα σε μας! Top Τζάντε. Φάτες όλες τις τέλειες νοστιμιές και πιες τον καλύτερο καφέ της ημέρας. Top Τζάντε. Αν είναι να τις φας, έλα σε μας! Νέο Top Τζάντε στην Καμάρα Γιου Λαζάρου. Μαζί σας όλο το 24ωρο. Τηλέφωνο για delivery 26950-41444. Είναι γευστική πανδεσία με ποιότητα και ουσία. Το στέκι των γεύσεων. Ένα είναι μαγειρίο όνειρο. Στο στέκι μας απολαύστε τα καλύτερα. Καθημερινά αγνά ολόφρεσκα μαγειρευτά και ζουμερά καλοψημένα ψητά. Χειροποίητες αξίες αναλύονται στο χρόνο. Το στέκι των γεύσεων. Γευστική πανδεσία με φαντασία. Επιστρέφουμε και πάλι για να ολοκληρώσουμε την απόψινή μας εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Τρίτο ημίχρονο, Ionian Channel και διαδικτυακά στο www.ionian.tv.gr. Μαζί μας απόψε ο προπαίκτης και παράγοντας του ΑΕΤΟΥ Καλλιπάντου. Τον βλέπετε, ο Ανδρέας Χαρακτινός, με τον οποίο έχουμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Μιλάγαμε για την Α κατηγορία. Τώρα πάμε στη Β κατηγορία, λοιπόν, Ανδρέα. Θα ήθελα την άποψή σου, την ξέρεις την κατηγορία από πέρυσι, αλλά βέβαια φέτος έχει αναβαθμιστεί, όπως λέγαμε και νωρίτερα, πολύ περισσότερο από πέρυσι, λόγω του γεγονότος αυτού ότι πάρα πολλοί παίχτες είναι στην Α κατηγορία και ιδιαίτερα στις καλύτερες ομάδες, με αποτέλεσμα κάποιοι παίχτες να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν και να πάνε στη Β. Δεν είναι μόνο φέτος, τα τελευταία γενικά δύο χρόνια η Β κατηγορία έχει αναβαθμιστεί. Και πέρυσι και ο Λατιακός. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ η κατηγορία. Φέτος ακόμα πιο πολύ, με τον λόγο που ανέφερες. Και εκεί γίνεται ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Ο Λατιακός, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, θα τερματίσει πρώτος. Κράτησε ένα καλό κορμό την περσινή ομάδα που είχε. Έχει αξιόλογους ποδοσφαιριστές που γνωρίζουν. Άνετα μπορούν να παίξουν την κατηγορία. Όχι, τη γνωρίζω, γιατί έχουν παίξει στην Α κατηγορία και ορισμένοι έχουν παίξει και τέρα την εθνική κατηγορία. Όπως και ο προπονητής και παίχτης ο Δημήτρης ο Καρτσακλής, ο Στεφανόπουλος. Στεφανόπουλος και, ο Κάρδαρης. Και ο Κάρδαρης ο Μιχάλης έχει παίξει Δέλτα Εθνική με το Τσιλιβί. Και τα παιδιά που είχαν, είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και από την Α και από την Β. Έχουν ένα πολύ καλό σύνολο. Δικαίως δηλαδή βρίσκεται εκεί πέρα που βρίσκεται. Και δεινό σκόρερ το πατέρα του Στέλιου του Λιβερή, έτσι, τον Νίκο. Όχι, αυτό είναι ηλιό. Α, στον Αηλίο, συγγνώμη, ναι, θα τα πούμε μετά για τον Αηλίο. Ναι, συγγνώμη, μπερδεύτηκα εγώ. Αποβολή, μα πήγα Άγιο Λέοντα. Ναι, συγγνώμη. Εντάξει, όσο αφορά για τον Άγιο Λέοντα, και αυτοί κάνουν μια καινούργια προσπάθεια τα παιδιά, μετά από κάποια χρόνια που μπορώ να πω ότι κάνανε πρωταθλητισμό. Βέβαια, ο Αηλίος κατά ξοχή ήταν ποδοσφαιρομάνα και έβγαζε. Κακή παρένθεση για σένα, πιστεύεις, στη Β' κατηγορία ο Άγιος Λέοντας. Κοίταξε. Πιστεύω ναι. Αυτή η ομάδα με τους ποδοσφαιριστές που έχει βγάλει τα τελευταία χρόνια και με τους ποδοσφαιριστές που παίζουν αυτή τη στιγμή σε άλλες ομάδες είναι κακή παρένθεση. Γιατί καμιά ομάδα δεν θέλει να βρίσκεται από τα ψηλότερα στα χαμηλότερα. Σωστά. Αλλά και αυτές είναι εμπειρίες που χρειάζονται, γιατί και για τα παιδιά και για τη διοίκηση όλες είναι εμπειρίες και χρειάζονται. Κάποια στιγμή δηλαδή ο κύκλος κλείνει και ξαναρχίζει από εξαρχής. Οπότε πρέπει να γίνει. Και αυτό για να μαζευτούν αυτές οι εμπειρίες. Από εκεί και πέρα τι βλέπεις. Αυτές οι δύο ομάδες όπως δίνουν τα πράγματα θα είναι και πάλι. Όπως ακριβώς η τρίτη θέση παίζεται μεταξύ Απόλλωνα, Αλικανά και Αχιλλέα. Η ευχάριστη έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος είναι ο Αχιλλέας. Ο οποίος πέρυσι, γιατί είσαστε αντίπαλοι, με το ζόρι έπαιρνε βαθμούς, έτσι, νομίζω είχε τερματίσει πολύ χαμηλά. Ναι, από ό,τι ξέρω και εγώ, από ό,τι θυμάμαι και εγώ, έχει τερματίσει πάρα πολύ χαμηλά και όπως το πες είναι ευχάριστη έκπληξη. Δεν ξέρω ακριβώς τι προσθέσεις κάνανε το καλοκαίρι οι δικούντες. Από ό,τι... Πάντως ο καλύτερος παίκτης είναι ο Αγγελόπουλος. Εγώ επειδή τον παρακολουθώ τον Αχιλλέα, ειλικρινά σου μιλάω, ο Αγγελόπουλος πίσω στην άμυνα είναι κορυφή. Δεν περνάει τίποτα. Δεν έχω τύχει να δω παιχνίδια του. Έχει πάρει κεφαλιά του Στεφανόπουλου. Έτσι, μόνο αυτό έχω να σου πω. Το έχω δει εγώ δηλαδή και δεν το πίστευα. Από εκεί και πέρα τελειώνουν τα πάντα. Και χωρίς σκάλα. Για να ανέβγεσαι σκάλα.
Δεν ξέρω τι ακριβώς λοιπόν προσθήκες κάνανε στον Αχιλλέα. Είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Τώρα μακάρι τα παιδιά να καταφέρουν και για όλες τις ομάδες. Σωστά. Να που διεκδικούν την τρίτη θέση. Ο καλύτερος, ας τα καταφέρει τέλος πάντων. Δεν θέλω να δικήσω κάποια ομάδα να αυτά. Ας τα καταφέρει. Το Αλικανάς έχει, αν και είναι νεόχτιστη ομάδα. Γενικά, με καλούς παίχτες, καλές μονάδες. Ναι. Δεν ξέρω τι έφταξε εκεί και η ομάδα δεν πήγε τόσο καλά. Γιατί όταν χάνεις τώρα στο γήπεδο σου, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τη Δόξα Λιθακιάς, αλλά η Δόξα Λιθακιάς δεν είχε βλέψεις βαθμολογικές και χάνει με 4-1, είναι βαρύ το σκορ. Έτσι. Κοίταξε, ένα βαρύ 4. Το σκορ, αλλά και ο αντίπαλος παίζει μπάλα. Σίγουρα, στο γήπεδο σίγουρα, για να παίξει μπάλα. Και χωρίς άγχος, οι άλλοι είχαν το άγχος. Ναι. Έτσι ακριβώς. Και όλες οι μέρες δεν είναι ίδιες για όλες τις ομάδες. Και για όλους τους παίχτες. Και για όλους τους παίκτες. Οπότε όλα τα αποτελέσματα είναι εφικτά. Πάντως, Ανδρέα, και μεγάλη προσπάθεια από τον Απόλλωνα, ο οποίος ξεκίνησε το πρωτάθλημα με μείον 5, έτσι. Ναι, έκανε πολύ και μεγάλη. Και είναι στην τρίτη θέση. Έτσι. Πολύ μεγάλη προσπάθεια και Απόλλωνας. Και η Ακαδημίας έχει κρατήσει και τον κορμό από την προηγούμενη χρονιά. Και αυτός δικαιολογημένα δηλαδή εκεί πέρα που βρίσκεται, αν με ρωτάγατε και εμένα στην αρχή του πρωταθλήματος, θα τον θεωρούσα και αυτόν ότι θα είναι μέσα στις πρώτες θέσεις που θα διεκδικούσε μια θέση ανόδου. Αρνητική έτσι έκπληξη για σένα. Πέρυσι έπεσαν εκτός, έπεσε ακόμα η Δόξα Λιθακιάς και τα Γερακαρία. Εγώ πίστευα μια εκ των δύο ότι μπορούσε να κάνει μια καλή πορεία. Βέβαια, ο Αλέκος Αντίοχος μου είπε ότι βασίζεται πιο πολύ στα νέα παιδιά και δίκιο έχει, είναι άπειρα και κάνει μια πολύ καλή δουλειά εκβαθέων, η οποία θα φανεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Από ό,τι γνωρίζω, οι διοικούντες στην Δόξα Λιθακιά θέλουν να χτίσουν μια καινούργια ομάδα. Αυτό, να δημιουργήσουν γίνεται, μια καινούργια ομάδα, ή έχουν δημιουργήσει ακαδημίες και πολύ καλά κάνουν. Mm-hmm. Και πολύ καλά κάνουν. Το να διεκδικήσεις κάτι από τη στιγμή που δεν μπορείς να το διεκδικήσεις, δεν αξίζει τον κόπο. Δηλαδή το να πληρώσει για να διεκδικήσει ένα καλύτερα να πάνε έτσι, να παίξουν με τα παιδιά που υπάρχει στο χωριό, να φτιάξουν τις ακαδημίες, να φτιάξουν ομάδα, να τη χτίσουν και σε κάποιο χρόνο θα έρθουν αυτό που επιθυμούν. Τώρα, όσο αφορά για τα Γερακαρία που μου ανάφερες, επειδή είμαστε κοντοχωριανοί εκεί πέρα, δεν νομίζω, από την πρώτη στιγμή ήξερα ότι δεν θα πάνε για κάτι σοβαρό. Οπότε λογικά είναι εκεί που είναι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, Ανδρέα, κλείνοντας, θέλεις κάποιους να ευχαριστήσεις από ό,τι μου είπες. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να συμπληρώσεις για την ομάδα σου. Είσαστε πλήρεις για το παιχνίδι της Τετάρτης. Ναι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και ο Διαμαντής, ο τερματοφύλακας που είναι φαντάρος, την Τετάρτη θα είναι στον αγώνα από ό,τι επικοινώνησα μαζί του και μου είπε. Πρόβλημα τραυματισμού δεν είναι να αντιμετωπίζουμε κάποιο σοβαρό. Δόξα τω Θεώ να πάνε όλα καλά. Θα δείξει. Το μόνο που ήθελα εγώ να κλείνοντας την απόψινή μου παρουσία εδώ πέρα, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά στην ομάδα, από το Διοικητικό Συμβούλιο που την απαρτίζουμε όσο είμαστε εμείς που τρέχουμε καθημερινά, από τους ποδοσφαιριστές που παίζουν μπάλα και δίνουν καθημερινά και στις προπονήσεις και στους αγώνες και ό,τι έχουν και δεν έχουν, γιατί την αγαπάνε αυτή την ομάδα. Τα παιδιά που είναι από άλλα χωριά, από άλλα μέρη της Ακίνθου, να τους ευχαριστήσουμε και αυτούς για όλα αυτά που έχουν προσφέρει αυτά τα χρόνια στην ομάδα και αυτά που ήταν από τα προηγούμενα χρόνια και αυτά που ήρθαν φέτος. Τους ευχαριστούμε ειλικρινά. Να ευχαριστήσουμε τους προπονητές μας, τον Μπάμπη τον Μαφρέδα, τον Μπέτρο τον Ψάρη, τον Τάκη τον Καπαρέλη που ασχολείται και αυτός πάρα πολύ με την ομάδα εκεί πέρα, όλους τους χορηγούς που μας βοηθήσανε φέτος με ενδυμασίες, με σάκους, με αυτά τα πράγματα. Και αν έχω ξεχάσει κάποιον να με συγχωρήσουν και αυτούς να τους ευχαριστήσουμε και αυτούς. Αν κάποιος έχει προσφέρει και δεν γνωρίζω κάτι ή το έχω ξεχάσει. Σε ευχαριστούμε και εσένα για την απόψινή σου παρουσία, Ανδρέα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό αγώνα, όπως είπαμε και στην κυρία Κορφιάτη, για το παιχνίδι της Τετάρτης και αν χρειαστεί και άλλο παιχνίδι, γιατί αν κερδίσετε τελειώνουν όλα. Έτσι, αν κερδίσουν τελειώνουν όλα, ναι. Μένετε εσείς και πέφτει η Δόξα Πηγαδακίων. Βέβαια, δεν θα πέσει από την περίπτωση που η ομάδα η δικιά μας στην Α κατηγορία, είτε είναι η Θεία Λαμπελοκήπων, είτε το Τσιλιβί, είτε η ομάδα του Μαχεράδου, όποια ομάδα τελικά βγει πρωταθλήτρια ΕΠΣ Ζακύνθου και καταφέρει μέσα στα μπαράζ με τις αντίστοιχες ΕΠΣ της Ηλίας Αχαΐας και Κεφαλινίας Ιθάκης, ανέβει κατηγορία στην νέα γάμα εθνική, τότε και οι δύο ομάδες θα μείνουν στην κατηγορία. Μακάρι να γίνει και αυτό και για το Ζακυνθινό ποδόσφαιρο και για τη Ζάκυνθο γενικά, την παρουσία της, γιατί φέτος είναι ένα πλήγμα για τη Ζάκυνθο που δεν είχε μια ομάδα στην τέταρτη εθνική και για τα παιδιά
που τους δίνουν τις δυνατότητες να παίξουν σε τέταρτη εθνική, να πάρουν εμπειρίες και να τους δίνουν και πέντε ανθρώποι πιο έξω. Μακάρι να γίνει αυτό και η δόξα πηγαδακή είναι το ετός Καλλιπάδου να είναι στην Α κατηγορία και του χρόνου και να παίζουν μακάρι. Να πούμε στο σημείο αυτό, γιατί επειδή γνωρίζω κάποια πράγματα και εκτός Ζακύνθου για τις ενώσεις, Αντρέα, κυρίες και κύριοι, τις υπόλοιπες, οι ομάδες που πάνε καλά αυτή τη στιγμή, και οι τρεις ομάδες που έχουμε, όποια ομάδα και να περάσει, Αντρέα, κυρίες και κύριοι, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να περάσει στα μπαράζ. Δηλαδή με το δυναμικό, με το ρόστερ που έχουν οι δικές μας ομάδες, με τα ρόστερ που έχω δει και των άλλων ομάδων, πιστεύω και της Αχαΐας και της Ηλίας και της Κεφαλινίας Ιθάκης, πιστεύω ότι έχει τύχει η δικιά μας ομάδα. Κοιτάξτε, χωρίς να ξέρω το τι γίνεται στις άλλες ενώσεις. Βάσει της κατάστασης που ζούμε όλοι στην Ελλάδα, βάσει της κρίσης δηλαδή, σωστά, πιστεύω ότι όλες οι ομάδες δεν είναι δυναμωμένες όπως είναι, βράζουν στο ίδιο καζάνι. Έτσι. Οπότε θεωρώ ότι μπορούν άνετα να τα απεξέλθουν στους αγώνες των μπαράζ. Αντρέα μου, σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την αποψινή παρουσία. Καλή συνέχεια, Νάκης, και στην ομάδα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε κάποιες άλλες αθλητικές ειδήσεις. Να πούμε για το γυναικείο μπάσκετ, όπου η ομάδα μας, η Αγίες, ιτήθηκε στην Πάτρα στα σημεία από τον Απόλλωνα με 2 πόντους, 48-46. Να πούμε ότι στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου έπαθε διάστρεμα η Κική Γεωργιακάκη, αναγκαστικά βγήκε εκτός αγώνα, μπήκε στη θέση της Ιναρκής Σταμύρη. Στις αρχές του δευτέρου δεκαλέπτου και αυτή χτύπησε, έπαθε εξάρθρωση στο δάχτυλο, αναγκάστηκε να πάει στο νοσοκομείο, θα μείνει εκτός 20 ημέρες. Η Γεωργιακάκη, τι να κάνει, αυτή μπήκε μέσα να βοηθήσει με διάστρεμα παρακαλώ και βοήθησε πάρα πολύ στην άμυνα, αλλά δεν έφτασε μόνο αυτό, γιατί έχασαν, όπως είπαμε, 48-46. 10-12 τα δεκάλεπτα, 14-10, 9-15, 15-9. Για την Αγίας έπαιξαν η Γεωργιακάκη, έβαλε 8 πόντους, η Ανδρονά 9, η Μασλάρη 4, η Κυπριώτη 11, η Μάργαρη 12 με ένα τρίποντο, η Σταμύρη 2 και απλή συμμετοχή είχαν η Καραγιανοπούλου, η Γιατρά, η Σκλίβα και η Ζόντου. Να πούμε επίσης για τους μικτές των προπαίδων, όπου είχαμε αγωνιστική δράση, δεύτερη αγωνιστική για το πρωτάθλημα των μικρών. Η ΕΠΣΕ Ζακύνθου υποδέχτηκε την Κυριακή το μεσημέρι στις 1 η ώρα με αυτή την πολύ μεγάλη κακοκαιρία. Τελικά έγινε ο αγώνας στην ΕΠΣΑ Χαΐας, από την οποία έχασε με 5-0. Επίσης να πούμε για τον ΖΑΟ που είχε αγωνιστική δράση στο βόλεϊ. Οι δύο ομάδες μας, οι γυναίκες και οι κορασίδες. Οι γυναίκες έχασαν στο κλειστό της Τρίπολης από την ΣΕΦΑ Αρκαδικός με 3-1 σετ, 25-15, 25-19, 23-25 και 25-23. Για την ομάδα του Γρηγόρη Αυζή έπαιξαν οι Λάπου Σπαθάτου Μαρίνου Πλαρινού, Κοντονή, Λεονταρίτη, Ζαφύρη Βιθούλκα Ελένη, Καμπιώτη Βιθούλκα Στέλλα, Αυζή και Καμπή. Επίσης, να πούμε για τις κορασίδες, οι οποίες στο κλειστό των Λεχενών έχασαν από τον Απόλλωνα Πατρών στην φάση των 8 και αποκλείστηκαν με 3-0 σετ. Τα σετ ήταν 25-17, 25-18 και 25-13. Για τον Γρηγόρη Αυτζή, τον προπονητή της ομάδας μας, έπαιξαν η Βιθούλκα Στέλλα, Γκαμπή, Αυτζή, Καμπιώτη, Κολοκοτσά, Κιβετού και Θεοδόση. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, γιατί πάρα πολλοί τηλεθεατές επικοινωνούμε το κοντρόλ και ρωτάνε τι έγινε στο μπάσκετ στην Αγίες. Εμείς ξεκινήσαμε με Αγίες, κάποιοι δεν μας είδαν από την αρχή. Να πούμε ότι έχασε η ομάδα μας στην παράταση με 67-79 από το Χαλάνδρι στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής. 62-62 ήταν η κανονική διάρκεια. Θα πάμε να δούμε το βίντεο, να δούμε τι έγινε στο τέλος της κανονικής περίοδου, αλλά και πώς τελείωσε η παράταση. Πάμε να το δούμε. Και πάει ο Μιχάλης Ευαγγελίτσης να στην γραμμή των βολών. Δύο βολές και ακούτε τι γίνεται. Περνάει από το μικρόφωνο μας. Αστοχή στην πρώτη βολή και ο κόσμος ξεσηκώνεται στην κερκίδα. Μία βολή ακόμα για τον Ευαγγελίτση. Ο Χρήστης, όπως βλέπετε, σηκώνει τα χέρια, φωνάξτε, λέει στον κόσμο. Αστοχή και στη δεύτερη. Χρήστης στο rebound. Για να δούμε. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Χρήστης παίρνει την ομάδα επάνω του. Κερδίζουν οι παίκτες του Χαλανδρίου και βγαίνουν στην κόντρα και πάει στην παράταση το παιχνίδι. Δραματικό, απίστευτο φινάλε. 62 όλα. Πάμε στην παράταση. Ευστοχή και στη δεύτερη.
62-64. Ευτυχώς που δεν ευστόχησε στην κανονική περίοδο ο Ευαγγελίτσης και ευστοχεί τώρα. Κοτσέτας. Βγάζει έξω για τον Μπονίκο. Μπονίκο στον Πάσιμο, βγάζει και αυτός για τον Ζάγκλα. Ζάγκλας πιο έξω. Κοτσέτας. Λάθος του Κοτσέτα. Κλέβουν οι φιλοξενούμενοι με τον Κωνσταντώνη που δίνει για τον Μπάρτζο. Αυτός αφήνει με λέει απ' την μπάλα στο καλάθι. Τζινόπουλος βγάζει έξω. Κοτσέτα σου τριών πόντων, άστοχο, σίδερο. Παίρνουν οι φιλοξενούμενοι και κρατάει ο Βαγγελίτσης. Από τον Κωνσταντώνη και αυτός για τον Μωραΐτη. Γιαννάκης. Κωνσταντώνης. 3 λεπτά ακόμα και 40 δευτερόλεπτα. 62-66 μπροστά το Χαλάνδρι. Και μπάσιμο το Ευαγγελίτσι. Αφήνει πολύ ωραία το καλάθι στον πιο κοντό του Μπονίκο. Τζινόπουλος. Δεν βρίσκει λύση στην επίθεση η Άγιες. Τζινόπουλος σου τριών πόντων. Άστοχο, σίδερο. Τρέχει ο Ζάγκλας και κερδίζει. Απίστευτο. Τώρα χρειάζεται η ομάδα βοήθεια. Κωνσταντώνης. Μωραΐτης και πάλι Κωνσταντώνης. Βήματα πρέπει να κάνω για να έχεις εκεί. Σουτ, 2 πόντων, εύστοχο. 2-26 πριν από το τέλος. 62-73. Δεν έχει πετύχει ακόμα καλάθι. Κοτσέτας. Νέο λάθος. Ευαγγελίτσης θα αφήσει έτσι απλά την μπάλα στο καλάθι. Μπονίκος ευστοχή στην πρώτη. 63-75. Είναι οι δύο πρώτοι πόντοι στην παράταση για την Ζάκυνθο. Πιέζει όλο το γήπεδο η Ζάκυνθος. Μωραΐτης, Μπάρτζος. Τον κλείνει ο Χαϊκάλης εκεί. Κωνσταντώνης, Βαγγελίτσης, με το τέλος της επίθεσης θα πετύχει το καλάθι. 64-77. Κοτσέτας. Σουτ 2 ποντών, πατάει γραμμή ο Χρήστος. Δεν μπαίνει μπάλα, προσπαθεί. Ο Μπονίκος δεν τα καταφέρει, ο Βαγγελίτσης θα πάρει το rebound. Συνέχεια. Τσιρόνης, τελευταία δευτερόλεπτα. Απλά να κυλήσει ο χρόνος. Τελικό αποτέλεσμα. 67-79 στο κλειστό της Παναγούλας. Τελειώνει το παιχνίδι 67-79. Δίκαιη νίκη του Χαλανδρίου, έτσι όπως ήρθε κυρίες και κύριοι. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή της ομάδας του Χαλανδρίου, τον κύριο Αργύρη Καρούτζο. Κύριε Καρούτζο, πολύ μεγάλη νίκη για την ομάδα σας. Μετά το 62-62, η Αγίες έδειξε ότι δεν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στην παράταση και καταφέρατε να πάρετε μια πολύ μεγάλη νίκη, που, η οποία τι σημαίνει για σας καταρχήν? Για μας σημαίνει ότι κάναμε ένα βήμα ακόμα για την παραμονή μας. Είμαστε πολύ σοβαροί, παίξαμε πειθαρχημένα. Ξέραμε ότι είχαμε να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία ουσιαστικά μαθηματικά έχει σωθεί. Αλλά στο σημερινό παιχνίδι κανείς δεν σου χαρίζει τίποτα. Τα παιδιά παίξανε τις αγές με πάθος και το παιχνίδι κρίθηκε σε κάποιες λεπτομέρειες. Πιστεύω ότι ο κόσμος παρακολούθησε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και εύχομαι σε όλη την κατηγορία να παίζετε καθαρό και ωραίο μπάσκετ. Λοιπόν, Δημήτρης Γιαννάκης μαζί μας. Βάρος το όνομα, καταρχήν, έτσι, πολύ μεγάλο βάρος, αλλά μια πολύ μεγάλη νίκη σήμερα, Δημήτρη, κατά της Αγίας, η οποία ήθελε οπωσδήποτε νίκη, δεν έχει σωθεί η Αγίας ακόμα, μαθηματικά. Πήρατε όμως μια παλικαρίσια νίκη μέσα στο κλειστό της Πανακούλας. Ναι. Έγινε ένα πάρα πολύ δυνατό μάτς. Τα παιδιά το θέλανε πάρα πολύ, αλλά το θέλαμε και εμείς πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε αδικήσει τον εαυτό μας. Και ο coach και η διοίκηση και τα παιδιά έχουμε προσπαθήσει πολύ φέτος. Κάναμε κάποιες κακές σίτες στον πόντο και αυτό μας έχει στοιχήσει λίγο στην βαθμολογία. Παρ' όλα αυτά, παραμένουμε ομάδα. Είμαστε όλοι μαζί. Πολλά ευχαριστώ στους συμπαίκτες και στους προπονητές. Και αυτό ισχύει για όλα τα παιδιά. Είμαστε ενωμένοι. Κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια εδώ πέρα. Κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια από το σύλλογο. Και πολλά συγχαρητήρια και τα παιδιά της Αιγής, γιατί το μάτς ήταν πάρα πολύ δυνατό. Κρίθηκε σε κάποια σουτ, σε κάποιες φάσεις.
και ίσως να το θέλαμε λίγο παραπάνω. Δεν λέω το θέλαμε σίγουρα, γιατί για τα παιδιά το θέλαμε πολύ, αλλά το μάτς ήταν πάρα πολύ δυνατό και πραγματικά συγχαρητήρια. Εντάξει, υπήρξε λίγο ένταση, είναι λογικό. Πάνω στον αγώνα και στους σφιγμούς να ανεβάζουμε, εντάξει, συμβαίνουνε. Αλλά παρόλα αυτά παραμένουμε συνάδελφοι, παραμένουμε παίχτες και δεν κρατάει κανένας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με κανέναν. Δημήτρη, 40 λεπτά το παιχνίδι παίχτηκε πόντο-πόντο. Ναι. Όμως, στα τελευταία 5 λεπτά της παράτασης, πήρατε μία άνετη νίκη. Πού ναι. Το οφείλεις? Η αλήθεια είναι ότι είχαμε κερδίσει κάποια φάουλ κάτω από το καλάθι. Τα παιδιά είχαν φορτωθεί και κάποια στιγμή μείνανε χωρίς ψηλούς. Και αυτό τους τύχησε στο τέλος, γιατί βάλαμε κάποια εύκολα καλάθια απ' έξω. Νομίζω ότι κάπως έτσι εξελίχθηκε το παιχνίδι και βάλαμε κάποια εύκολα καλάθια, κλέψαμε κάποιες μπάλες και αυτό στήχησε, πιστεύω, στα παιδιά και πήραν τη διαφορά και έπεσε η ψυχολογία τους. Μείνατε από νωρίς πίσω στο βαθμολογικό πίνακα. Σήμερα μας δείξατε εικόνα ομάδας που αξίζει μια καλύτερη θέση από αυτή που είχατε. Συμφωνώ, αυτό είπα και λίγο νωρίτερα. Είμαστε μαζί, είχαμε κάποιους τραυματισμούς, έχουμε ακόμα, γι' αυτό και σήμερα είχατε βγήκαμε τόσα λίγα άτομα. Συμβαίνει. Νομίζω ότι συμβαίνει και στις καλύτερες ομάδες. Κάναμε κάποια κακιά αποτελέσματα λόγω. Χάσαμε στον πόντο σε κάποια εκτός έδρας, σε κάποια εντός έδρας και αυτό μας τύχησε στη βαθμολογία. Και υπήρξε λίγο αναστάτωση. Νομίζω ότι βρήκαμε την ηρεμία μας και πλέον παίζουμε σαν ομάδα και προσπαθούμε για ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Και έχουμε κερδίσει, πιστεύω, και πολύ δυνατές ομάδες και δείχνει ότι έχουμε αξία. Νομίζω ότι σήμερα δείξαμε ότι τα αξίζουμε. Ο Δημήτρης Γιαννάκης, ο οποίος μιλάει ακριβώς ίδια όπως μιλάει ο πατέρας του. Είναι ο γιος του Παναγιώτη Γιαννάκη, κυρίες και κύριοι. Βέβαια δεν είναι παίχτης όπως είναι ο μπαμπάς. Δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Ήδη ο Δημήτρης είναι 27 ετών, έχει γεννηθεί τον Αύγουστο του 1986. Να πούμε ότι την Τετάρτη το μεσημέρι στις 4 η ώρα θα έχετε δυνατότητα να παρακολουθήσετε όλο τον αγώνα σε μαγνητοσκόπηση από το Ionian Channel, το οποίο ήταν εκεί και θα σας μεταφέρει την Τετάρτη, όπως είπαμε, το παιχνίδι. Θα κλείσουμε με drift, θα κλείσουμε με μηχανοκίνητο αθλητισμό. Θα πάμε να δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο από την εταιρεία Airworks, η οποία μας το παραχώρησε. Είναι δύο παιδιά από τη Ζάκυνθο, ο Διονύσης ο Γράμσας και ο Διονύσης ο Γκούσκος, οι οποίοι έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο τηλεκατευθυνόμενο ελικόπτερο, το οποίο παίρνει κάμερα επάνω και φωτογραφική μηχανή και αποθανατίζει όλες τις στιγμές από ψηλά. Ήταν λοιπόν στο φιλανθρωπικό event που διοργάνωσε η ΑΛΕΣ για τα παιδιά με καρκίνο η Ελπίδα. Πάμε να δούμε το βιντεάκι. Εμείς θα σας καληνυχτήσουμε στο σημείο αυτό. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας και την άλλη εκπομπή της Παρασκευής στις 4 ώρα το μεσημέρι, την Παρασκευή, πριν τη Σέντρα. Και βέβαια την ερχόμενη Δευτέρα, την ίδια πάντα ώρα, γύρω στις 10, με την αθλητική μας εκπομπή. Τρίτο ημίχρονο. Να είστε όλοι καλά. Μια καλή εβδομάδα να έχετε. Καλή σας νύχτα.
Base Cafe Club, στο κέντρο της πόλης. Βάλτε πλώρη για Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Ionian Ferries. Πλώρη για το όνειρο. Πλώρη για Ιόνιο. Θέλετε να αφήσετε το αποτύπωμά σας? Προωθήστε το λογότυπο της επιχείρησής σας σε μια σειρά από επιχειρηματικά δώρα. Μεγάλη γκάμα από ενδύματα και αξεσουάρ εργασίας, αθλητικές και ιατρικές στολές. Στο αποτύπωμα εκτυπώνεται άμεσα ακόμα και ένα είδος. Για δώρο ή προσωπική χρήση, με μόνο όριο τη δική σας φαντασία. Αποτύπωμα. Γιατί μιλάμε την ίδια γλώσσα. Ωραία, θα το πω άλλη μια φορά για να το πιστέψετε. Μόνο στην Nova θα δείτε τις καλύτερες ταινίες από τα μεγαλύτερα στούντιο του Hollywood σε πρώτη προβολή. Νέες, εκπληκτικές, αλλά και αγαπημένες σειρές. Τα περισσότερα και τα καλύτερα ντοκιμαντέρ. Και φανταστικά παιδικά. Αυτά και ακόμα περισσότερα μόνο με 29,90 το μήνα. Τώρα όλοι θα βλέπουν πολύ Nova με μια προσφορά που θα κρατήσει πολύ λίγο στα καταστήματα Fortnite. Οπτικά Κορονιός. Η μεγαλύτερη συλλογή σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Κάθε όροφος και μια υπηρεσία. Πωλήσεις, επισκευές, λύσεις για τα μάτια σας μόνο. Οπτικά Κορονιός. Με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και συνεργασία με τους μεγαλύτερους οίκους. Και αν ο ήλιος καίει, τότε οκ. Ελευθερίου Βενιζέλου 8, δίπλα στην Αγροτική Τράπεζα. Οκ. Για τις πιο γλυκές στιγμές της ζωής σας, επισκεφτείτε το ζαχαροπλαστείο Ίδιον στο Μουζάκι Ζακίνθου. Γευτείτε τις πάστες, τα σιροπιαστά, αλλά και τα παγωτά παραγωγής του ζαχαροπλαστείου φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Επίσης παραγγείλετε την τούρτα γάμου, βαπτίσεως και γενεθλίων. Το ζαχαροπλαστείο Ίδιον έχει λάβει την τιμητική βράβευση για τη δημιουργία της καλύτερης τούρτας κούκκι στην Ελλάδα. Ζαχαροπλαστείο Ίδιον, στο Μουζάκι Ζακίνθου. Αν είναι να τις φας, έλα σε μας, Top Τζάντε. Φάτες όλες τις τέλειες νοστιμιές και πιες τον καλύτερο καφέ της ημέρας. Top Τζάντε. Αν είναι να τις φας, έλα σε μας. Νέο Top Τζάντε στην Καμάρα Γιου Λαζάρου. Μαζί σας όλο το 24ωρο. Τηλέφωνο για delivery 26950-41444. Είναι γευστική πανδεσία με ποιότητα και ουσία. Το στέκι των γεύσεων. Ένα είναι μαγειρίο όνειρο. Στο στέκι μας απολαύστε τα καλύτερα. Καθημερινά αγνά ολόφρεσκα μαγειρευτά και ζουμερά καλοψημένα ψητά. Χειροποίητες αξίες αναλύονται στο χρόνο. Το στέκι των γεύσεων. Γευστική πανδεσία με φαντασία.